Καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019. Και όπως εμείς οι δημοσιογράφοι συνηθίζουμε να λέμε, η επόμενη μέρα ή καλύτερα η επόμενη νύχτα. Η νύχτα που πέρασε ήταν μια μεγάλη νύχτα αφιερωμένη στους αριθμούς, στα αποτελέσματα, στα νέα δεδομένα, αλλά και στις διεργασίες που ήδη έχουν ξεκινήσει με φόντο τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχει ήδη πυροδοτήσει και έντονες πολιτικές εξελίξεις, καθώς όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είπε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της εκλογικής νύχτας, αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα επισκεφθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ζητήσει διάλυση της Βουλής και πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες που παίζουν, η 30 Ιουνίου αλλά και η 7η Ιουλίου, και μάλιστα η 7η Ιουλίου φαίνεται σιγά σιγά να κλειδώνει, με δεδομένο ότι υπάρχουν εισηγήσεις ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η καλύτερη, καθώς έχουν ολοκληρωθεί και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όμως εδώ θα είμαστε, στην Crete TV, όπως και χθες το βράδυ, μέσα από μια μαραθώνια βραδιά 10 και πλέον ωρών. Καταφέραμε, νομίζω, να μεταφέρουμε τον παλμό των εκλογών από κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο. Και για να χαλαρώσω λίγο την συζήτηση, ο λαός λέει σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Εγώ θα το αλλάξω και θα πω Δήμος χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Γιατί το σίγουρο είναι ο επόμενος δήμαρχος της Χερσονήσου θα είναι Γιάννης. Και είναι μαζί μας οι δύο υποψήφοι, οι δύο μονομάχοι, οι δύο άνθρωποι που κατάφεραν να κόψουν πρώτοι το νήμα στον Δήμο της Χερσονήσου και είναι έτοιμοι να κονταροχτυπηθούν, σε εισαγωγικά το να κονταροχτυπηθούν, στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών για να αναλάβουν τα ηνία του πιο τουριστικού Δήμου της Κρήτης και ενός από τους πιο τουριστικούς Δήμους ολόκληρης της χώρας. Μαζί μας λοιπόν ο υποψήφιος Δήμαρχος Χερσονήσου και νυν Δήμαρχος Χερσονήσου, επικεφαλής του συνδυασμού Όλοι μαζί νέα πορεία, ο κύριος Γιάννης Μαστοράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μαστοράκη. Καλώς ορίσατε και καλή δύναμη. Και ο υποψήφιος Δήμαρχος Χερσονήσου, επικεφαλής του συνδυασμού Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών του Δήμου Χερσονήσου, ο κύριος Γιάννης Σέγκος. Καλησπέρα σας, κύριε Σέγκο. Καλησπέρα, κύριε. Καλώς ορίσατε και εσείς. Καλή δύναμη και σε εσάς. Είναι μια εβδομάδα που σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με φόντο τις κάλπες του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Όμως, πάντοτε την επόμενη μέρα ρίχνουμε έτσι μια πιο διεισδυτική ματιά στα αποτελέσματα. Η καταμέτρηση συνεχίζεται, μένουν εκλογικά τμήματα ελάχιστα σε πολλές περιοχές, σε πολλούς δήμους της Κρήτης. Λέω να πάμε στις οθόνες της εκπομπής Ώρα Αιχμής για να δούμε πώς διαμορφώνονται μέχρι και αυτήν την ώρα αποτελέσματα, στοχευμένα αποτελέσματα περιοχών που παρουσιάζουν έτσι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα ξεκινήσουμε με τη βοήθεια των γραφικών και την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα, να βλέπουμε το συγκεντρωτικό για την περιφέρεια Κρήτης είναι στο 98,5%. Ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης καταλαμβάνει το 60,7% και 31 έδρες. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης 26,6% και 14 έδρες. Ο κύριος Συντιχάκης 6,4% και 3 έδρες. Ο κύριος Κριτσοτάκης 2,2% και 1 έδρα. Ο κύριος Πυρόπουλος 2,1% και επίσης 1 έδρα. Και ο κύριος Πιαγκαλάκης 2% και 1 έδρα. Έτσι διαμορφώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα όσον αφορά την περιφερειακή κάλπη της Κρήτης. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης, τον τέταρτο σε πληθυσμό Δήμο της χώρας, τον Δήμο Ηρακλείου. Πρώτος, 36,5% ο κύριος Κουράκης με 18 έδρες. Στη δεύτερη θέση με περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά, ο κύριος Λαμπρινός με 24,3% και 12 έδρες. Στην τρίτη θέση ο κύριος Λιγερός, 12,2% και 6 έδρες. Γιώργος Ισαμάκης με 8,7% και 4 έδρες. Βρύσαλης Δημήτρης, 4,3% και 2 έδρες. Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, 4,2% και επίσης 2 έδρες. Πέτρος Σινιωτάκης, 3,9% και 2 έδρες. Βαγγελιός Χιναράκη 3,5% και 2 έδρες και από μία έδρα ο κύριος Βασιλάκης που καταλαμβάνει το 2,4%. Αυτό είναι το εκλογικό αποτέλεσμα στο 97% της ενσωμάτωσης. Και βλέπουμε εδώ την σταυροδοσία όπως εξελίσσεται μέχρι στιγμής. Στην πρώτη θέση είναι ο κύριος Στιακάκης με 2.004 έδρες. Στη δεύτερη ο κύριος Ψαράς με 1.200 ψήφους, με συγχωρείτε. Στην τρίτη θέση ο κύριος Γιαλιτάκης με 1.117 ψήφους. Στην τέταρτη ο κύριος Δροσίτης με 1.076 ψήφους. Και ακολουθούν
οι κύριοι Καλονάκη, Γιαουρτάς, Αγαπάκης, Σπανάκη, Μακαρόνας, Παρασύρης, Κονταράκης, Αγριμανάκης, Ζαμπετάκης, Μεραμβελιωτάκης, Κόκορη, Μπλεδάκης, Ξυλούρη, Χερέτης, Ζαχαριουδάκη, Σενετάκη, Δημόπουλος και Μπαμιεδάκη. Και πάμε να δούμε την αντίστοιχη σταυροδοσία από την Συνδυασμό Δύναμη Πολιτών. Πρώτος ο κύριος Πασπάτης με 1.426 ψήφους και ακολουθούν οι κύριοι Αναστασάκης, Βαρδαβάς, Καραντινός, Αγγελάκης, Βουρεξάκης, Καναβάκη, Πατακός, Πλεύρη, Βλαχάκης, Αρχοντάκη, Καλογεράκη. Είναι η σταυροδοσία όπως εξελίσσεται. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, Κανακαράκης, Παπαδάκη, Τσαγκαράκης, Μαρής, Μπουνάκης, Πετράκης, Δικτάκης, Περδικογιάννης, Ανδρεαδάκης και Καπετανάκης. Πάμε στον επόμενο Δήμο. Αν δεν κάνω λάθος, θα δούμε το αποτέλεσμα όπως διαμορφώνεται από τον δεύτερο σε πληθυσμό Δήμο της Κρήτης, τον Δήμο Χανίων. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι η σταυροδοσία συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα με αμείωτους ρυθμούς όσον αφορά τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και τους περιφερειακούς συμβούλους και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί λόγω των μεγάλου αριθμού υποψηφίων η διαδικασία έχει αυτό το ζητούμενο, δηλαδή πότε θα ξεκαθαρίσει ακριβώς το 100% η σταυροδοσία. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο στα αποτελέσματα. Θέλω να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί εδώ με τους κυρίους από τη Χερσόνησο θα κάνουμε και το πρώτο debate του δεύτερου γύρου. Και οι φίλοι μας από τη Χερσόνησο θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο Δήμο Χερσονήσου μετά και τις νέες αριθμητικές ισορροπίες που προκάλεσαν οι εκλογές του πρώτου γύρου. Κύριε Μαστοράκη, απλή αναλογική. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον δεύτερο γύρο των εκλογών? Καταρχήν, κύριε Δασκαλάκη, θα μου επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που τίμησαν την παράταξή μας με την ψήφο τους και σε όλους τους συνεργάτες μας που όλο αυτό το διάστημα κατέβαλαν ένα μεγάλο αγώνα για την διαδικασία την εκλογική. Να πω λοιπόν ότι στο Δήμο Χερσονήσου καταγράφηκε το αποτέλεσμα αυτό που είδαμε στις εκλογές στις χθεσινές και θεωρώ ότι είναι μια καινούργια αρχή για την δημοτική περίοδο που έρχεται, που ξεκινάει. Ο νόμος του Κλισθένη βάζει τα πράγματα σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη βάση, συγγνώμη, και επιβάλλει συνεργασίες, συνέργειες και συντονισμό δυνάμεων για το καλό του τόπου, γιατί αυτό είναι και αυτό που ο Δημότης ζήτησε όλο αυτό το διάστημα από όλους εμάς. Κύριε Σέγκο, το δικό σας σχόλιο. Κύριε Δασκαλάκη, πραγματικά ο Κλισθένης, όπως είπε και ο κύριος Μαστοράκης, επιβάλλει κάποιες νέες, μια νέα πραγματικότητα και νέες συνεργασίες. Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ, γιατί είναι σημαντικό, επειδή όσοι ασχολούμαστε με εκλογές ξέρουμε ότι η εκλογική διαδικασία είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Να ευχαριστήσω και εγώ τους συνεργάτες μου και τη δημοτική μου ομάδα και όσους βοήθησαν, αλλά και όλο τον κόσμο, όσους ψήφισαν, αλλά και όσους στήριξαν την παράταξή μας. Πραγματικά λοιπόν ο Κλισθένης επιβάλλει κάποιες νέες ισορροπίες και μια νέα πραγματικότητα. Έχω ξαναπεί όμως, και είναι βαθιά μου πεποίθηση, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε σε καμία περίπτωση τις συνεργασίες. Η απλή αναλογική και ο Κλισθένης είναι ένα νομοθέτημα το οποίο θέτει μια νέα πραγματικότητα. Οφείλουμε να την ακολουθήσουμε. Ήταν η βούλησή του νομοθέτη. Εκτιμώ ότι μπορούμε να βρούμε νέες ισορροπίες συνεργασίας τη στιγμή που η βούλησή μας είναι το λύσιμο των προβλημάτων του τόπου και το καλό του. Μάλιστα. Εφόσον έχουμε λοιπόν αυτή την οπτική γωνία, είναι σίγουρο 100% ότι θα συγκληθούν δυνάμεις του τόπου με στόχο αυτά τα κοινά προβλήματα. Για να κλείσουμε την παρένθεση των αποτελεσμάτων και να είμαστε και δίκαιοι τουλάχιστον με τους μεγάλους Δήμους της Κρήτης, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι κι αλλιώς στο δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό που προηγήθηκε, είδατε αναλυτικά με κάθε ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της Κρήτης πώς διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά και για τους υπόλοιπους μεγάλους Δήμους της Κρήτης. Θα καταλήξουμε βεβαίως στη Χερσόνησο, που απόψε έχει και την τιμητική της εδώ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Πάμε στον Δήμο Χανίων να δούμε πώς διαμορφώνεται το αποτέλεσμα. Στο 99,4% απομένει μόλις ένα εκλογικό τμήμα για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Παπαδογιάννης στο 27%, ο κύριος Σιμανδυράκης στο 19,1%, ο κύριος Δαμιανάκης 14,5%, Αρχοντάκης 14,3%, Βάμβουκας 13,8%, Σαρής 5,6%, Βουρλάκης 4,3% και Ρίζος 1,5%. Εδώ είχαμε και την
Έκπληξη να βλέπουμε τον νυν δήμαρχο Χανίων να είναι πέμπτος όσον αφορά τη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος στον δεύτερο σε πληθυσμό Δήμο της Κρήτης. Πάμε τώρα στη μάχη του Ρεθύμνου, που παρουσιάζει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τον δεύτερο γύρο. Είμαστε στο 100%, έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Ρέθυμνο. Πρώτος Γιώργος Μαρινάκης με 44,3%. Στη δεύτερη θέση Θοδωρής Νίνος 41,2%. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Νίνος την Τετάρτη το βράδυ θα είναι εδώ για το debate πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών. 6,5% ο κύριος Κρεβετζάκης, 5,3% ο κύριος Βουρβαχάκης και 2,8% ο κύριος Μανουσογιάννης. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης καταλαμβάνει 15 έδρες, ο κύριος Νίνος 13, ο κύριος Κρεβετζάκης 2 όπως και ο κύριος Βουρβαχάκης και από μία έδρα ο κύριος Μανουσογιάννης. Πάμε τώρα στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, που επίσης παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και τα Χανιά, το Ρέθυμνο, αλλά και το Ηράκλειο βεβαίως. 43,6% ο κύριος Ζερβός και μιλάμε επίσης για τελικό αποτέλεσμα. Ο κύριος Ζερβός καταλαμβάνει 12 έδρες. Ο κύριος Κοκκίνης 37,5% και 10 έδρες. Ο κύριος Ανδριώτης 14,4% και 4 έδρες. Και ο κύριος Φιλιππάκης 4,5% και 1 έδρα. Και πάμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο 93,9%, δηλαδή απομένουν 3 εκλογικά τμήματα για να έχουμε τελικό εκλογικό αποτέλεσμα στο Δήμο της Χερσονήσου. Ο κύριος Μαστοράκης το 40,1% και 5.262 ψήφους. Ο κύριος Έγκος 38,9% και 5.113 ψήφους. Ο κύριος Διαμαντάκης 17,7% και 2.328 ψήφους. Και ο κύριος Παρθενιώτης 3,3% και 434 ψήφους. Να πούμε ότι με βάση το αποτέλεσμα μέχρι και αυτή τη στιγμή, να επαναλάβω, απομένουν 3 εκλογικά τμήματα στο Δήμο της Χερσονήσου. Ο κύριος Μαστοράκης καταλαμβάνει 11 έδρες, ο κύριος Έγκος 10, ο κύριος Διαμαντάκης 5 και ο κύριος Παρθενιώτης από 1 έδρα. Και εδώ, κύριοι, νομίζω ότι και τα βλέμματα του ενός συνδυασμού και του άλλου πέφτουν στο συνδυασμό του κυρίου Διαμαντάκη, που έχει καταλάβει το 17,1%. Και θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Σέγκο, αυτή τη φορά. Καταρχήν, θέλω να μου πείτε, επειδή σας άκουσα και τους δύο να λέτε νωρίτερα, ότι είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Να υποθέσω ότι τις επόμενες ημέρες θα κάνετε συνάντηση και με τον κύριο Διαμαντάκη. Είναι στις προθέσεις μας, βεβαίως, τη στιγμή που το αποτέλεσμα το καλεί αυτό. Είναι μέσα στις προθέσεις μας και εκτιμώ ότι θα γίνει πράξη αυτές τις μέρες συναντήσεις με τον άτομα του άλλου συνδυασμού, προκειμένου να δούμε ποιες προγραμματικές συγκλήσεις μπορούν να έχουμε μεταξύ μας, προκειμένου να φέρουμε το Δήμο μας την επόμενη Κυριακή σε ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων. Εκτιμούμε ότι συγκλήσεις μπορούν να υπάρξουν, αν θέλετε επιβάλλονται και από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σέγκο, πόσους δημοτικούς συμβούλους χρειάζεστε για να έχετε αυτό που λέμε τη δυνατότητα διοίκησης του Δήμου? Κάνω το ερώτημα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές τι σημαίνει απλή αναλογική. Βεβαίως. Η απλή αναλογική, το νομοθέτημα του Κλισθένη, επιβάλλει για να μπορέσει να περάσει τα περισσότερες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, που εφόσον απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου πλέον έχει 27 μέλη από 33 που είχε μέχρι και πρότινος. Πρακτικά χρειάζονται 14 συμβούλοι προκειμένου να έχει την πλειοψηφία του Συμβουλίου. Άρα, εσείς αυτή τη στιγμή, με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα, απομένουν 3 εκλογικά τμήματα για να ολοκληρωθεί στο 100%. Εάν θέλουν οι συνάδελφοι από τα γραφικά να μου δώσουν ξανά την κάρτα από το εκλογικό αποτέλεσμα της Χερσονήσου, εφόσον είναι εφικτό, για να βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει, έχετε 10 έδρες. Άρα, σημαίνει ότι με 4 ακόμα έδρες μπορείτε να αναλάβετε τα 9 του Δήμου της Χερσονήσου, σωστά? Ναι. Το αντίστοιχο για εσάς, κύριε Μαστοράκη, είναι ότι χρειάζεστε αυτή τη στιγμή 3 έδρες για να αναλάβετε τα 9 του Δήμου Χερσονήσου και ο κύριος Διαμαντάκης έχει καταλάβει 5 έδρες. Να ολοκληρώσω όμως, κύριε Σέκο, για να θέσω το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Μαστοράκη. Όπως είπα και προηγουμένως, κύριε Δασκαλάκη, είναι στις προθέσεις μας αυτό και εκτιμώ ότι επιβάλλεται. Δεν έχουμε κανένα φόβο προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτιμώ ότι θα βρεθεί λύση τις επόμενες μέρες και θα καταλήξουμε στο δεύτερο γύρο της Κυριακής, στον οποίο νομοτελειακά μία εκ των δύο δημοτικών ομάδων θα είναι αυτή η οποία που θα πάρει τη νίκη στο δεύτερο γύρο.
όλο το διακύβευμα είναι να, ο Δήμος να μπορεί να κυβερνηθεί την επόμενη μέρα και όχι μόνο να κυβερνηθεί, αλλά να έρθει και το προσδικόμενο αποτέλεσμα, το οποίο επιβάλλεται, το ζητά ο Δήμος της Χερσονήσου. Και να μην ξεχάσω να πω ότι και το αποτέλεσμα των εκλογών, κύριε Δασκαλάκη, το οποίο πρακτικά είναι μια, αν θέλετε, ισόρροπη κατάσταση στο Δήμο της Χερσονήσου, με τον τρίτο συνδυασμό του κύριου Διαμαντάκη να ακολουθεί, πρακτικά ο Δημότης τι μας είπε με τον τρόπο του? Ότι απαιτεί λύση στα προβλήματά του. Είπε συνεργαστείτε και πάλι, δεν έδωσε την απόλυτη αυτοδυναμία σε κανένα εκ των δύο συνδυασμών. Αντίστοιχα, θεωρούμε ότι για μας ήταν ένα ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, το οποίο δείχνει ότι ο Δημότης Χερσονήσου απαιτεί την αλλαγή. Αν θέλετε, σε επίπεδο ανάγνωσης για μας, μας ανέβασε σε εκλογικό ποσοστό σε αντιστοιχία με το συνδυασμό του κύριου Μαστοράκη, τον οποίο τον κατέβασε σε ποσοστό. Μας έφερε σε μια ισορροπία, αν θέλετε. Και αυτό αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο βάρος στους ώμους μας, γιατί το νούμερο ένα διακύβευμα είναι η κυβερνησιμότητα του Δήμου και η λύση των προβλημάτων του Δημότη. Κύριε Μαστοράκη, θα σας δώσω βεβαίως το λόγο. Θα κάνετε όμως λίγο υπομονή να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Είμαστε περίπου 2 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. 2810-38.000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Κρήτη TV είναι στη διάθεσή σας. Και βεβαίως δασκαλάκης@kritetv.gr, το mail της εκπομπής, αναταχτά χρονικά διαστήματα. Θα βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορείτε να θέτετε και τα δικά σας ερωτήματα στους δύο υποψηφίους δημάρχους που την ερχόμενη Κυριακή διεκδικούν την ψήφο των πολιτών στον Δήμο της Χερσονήσου. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαστοράκη. Θέτω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα. Ο κύριος Διαμαντάκης με 5 έδρες αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη δύναμη στο Δήμο της Χερσονήσου και θα το πω έτσι πολύ απλά ότι μπορεί να χαρακτηρίσει και μια δύναμη ρυθμιστής, παρόλο που θεωρώ ότι στις δημοτικές εκλογές ίσως τα πράγματα να διαφοροποιούνται σε σχέση με κόμματα ή παρατάξεις. Όμως σε κάθε περίπτωση μια συμφωνία είναι πάντοτε μια συμφωνία. Εσείς έχετε δει τον κύριο Διαμαντάκη, θα δείτε τον κύριο Διαμαντάκη? Όπως είπατε, κύριε Δασκαλάκη, τα μάτια μας είναι στραμμένα, είπατε πριν, στον συνδυασμό του κύριου Διαμαντάκη. Τα μάτια μας θεωρώ ότι είναι στραμμένα απέναντι στους δημότες της Χερσονήσου, γιατί αυτοί θα έχουν την επιλογή και αυτοί θα είναι που θα αποφασίσουν για το ποιος θα είναι ο δήμαρχος την επόμενη εβδομάδα. Με τις παρατάξεις και με τη θεσμική τους αντιπροσώπευση, σαφώς και θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, γιατί αυτό επιβάλλει η δημοκρατία. Θα πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε ένα πλαίσιο βάσεων και ενός προγραμματικού λόγου για συγκεκριμένα πράγματα, για το πώς θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια για το επόμενο διάστημα. Ήδη έχω κάνει μια πρώτη συζήτηση με τον κύριο Διαμαντάκη και θα κάνουμε μια συνάντηση την Τετάρτη για αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι όλα μπορούν να μπουν στο τραπέζι. Ο Δήμος έχει πάρα πολλά ζητήματα να λύσει. Τα προβλήματα είναι χωρίς χρώματα και δεν μπορείτε να τα διαχωρίσει κάποιος. Άρα πιστεύω ότι η συνεργασία, η συζήτηση και ο τρόπος με τον οποίο συνενετικά μπορούν να λυθούν κάποια πράγματα είναι το ζητούμενο και αυτό που θα αποδώσει για τον πολίτη. Πιστεύω ότι ο νόμος του Κλεισθένη, που είναι η απλή αναλογική στην ουσία, ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό και γι' αυτό το λόγο συζητούμε σήμερα και αυτό προκύπτει αύριο στους περισσότερους δήμους της χώρας, είναι μια αρχή που δίνει δυνατότητα δημοκρατικά να εκφράζεται ο λαός, οι δημότες ή οποιοδήποτε πρέπει να εκφράσουν την βούλησή τους για την εκπροσώπησή τους, και που δίνει στην ουσία την υποχρέωση σε αυτούς που τον εκπροσωπούν να πάρει αυτό το μήνυμα και να μπει στη διαδικασία να συζητήσει, πάντα σε μια όμως ειλικρινή βάση, χωρίς συνδιαλλαγές και άλλα πράγματα. Θεωρώ πάνω σε αυτή την καλοπροαίρετη συζήτηση είμαστε και εμείς ανοιχτοί και πιστεύω ότι και η άλλη πλευρά, οι άλλες πλευρές, αλλά όπως και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την επόμενη μέρα από τις εκλογές και με την ανάληψη των καθηκόντων την 1η Σεπτέμβρη, αυτό πρέπει να κάνουν. Πρέπει να είναι γνώμονας το κοινό καλό, το πώς θα συνδράμουμε όλοι μαζί στο να αποφασίσουμε για κάτι, παρά στο να δούμε πώς μπορεί να μπει μια τρικλοποδιά για να μην πάρθει μια απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρωτού μπούμε σε επιμέρους θέματα, έχουμε αρκετό χρόνο να τα συζητήσουμε, βεβαίως δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε όλα. Θέλω να ξεκινήσω, μάλλον να συνεχίσω, με μια πιο προσωπική ερώτηση και στους δύο. Και θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μαστοράκη, θα εναλλάσσω τη σειρά για να τηρήσουμε και τη γραμμή της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Είναι κοινό το ερώτημα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Μαστοράκη, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζεται δυνατό χαρτί στην υποψηφιότητα στον πιθανό αυριανό δήμαρχο κύριο Σέγκο
Και εσείς, κύριε Σέγκο, τι είναι αυτό που θεωρείτε δυνατό χαρτί στον πιθανό επόμενο δήμαρχο, Γιάννη Μαστοράκη? Και να μου πείτε βεβαίως και την αχίλιο τέρνα του καθενός. Κύριε Μαστοράκη. Θεωρώ ότι είναι ένας έντιμος, εργατικός και πιστός στις αρχές του άνθρωπος. Αυτά είναι πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν μια δημοτική παράταξη, μια δημοτική ομάδα και ένα τόπο, εφόσον έχει την ευθύνη για το αύριο. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι αρνητικό που δεν θα έπρεπε να τον επιλέξει ο κόσμος. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλά χρόνια στα κοινά. Επιλέγεται από μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, είτε σαν δημοτικό σύμβουλος, είτε σαν επικεφαλής παράταξης. Όπως και τώρα έχει τιμηθεί με ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό από την αντίληψη και την επιθυμία των δημοτών της Χερσονήσου. Άρα θεωρώ ότι αυτές είναι οι πλέον πολύ σημαντικές του. Και αυτό που ενδεχομένως θεωρείτε ότι είναι ένα στοιχείο που δεν είναι όμορφο, το δεν είναι όμορφο εισαγωγικά πάντοτε. Θα θεωρούσα ότι έπρεπε να είναι διαλλακτικότερος περισσότερες φορές. Του κάνει του ίδιου ζημιά, το έχω πει κιόλας. Μάλιστα. Κύριε Σέγκο, το ίδιο ερώτημα και για εσάς. Για τον κύριο Μαστοράκη. Βρίσκω στον κύριο Μαστοράκη πραγματικά ότι είναι ένας μετριοπαθής άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να συνεννοηθείς και να βγάλεις ένα κοινό παρανομαστή στη συζήτησή σου άνετα. Από την άλλη μεριά, εκτιμώ ότι η αχίλιος πτέρνα είναι το σημείο και το ζήτημα το οποίο ήταν και το θέμα μας αυτή την πενταετία ως, αν θέλετε, σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης και μόνο και τίποτα άλλο. Το σημείο αυτό, κύριε Δασκαλάκη, ήταν το σημείο της διαχείρισης και των υπηρεσιών αλλά και των δημοτικών παραγόντων με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο έλεγχο που να είναι αποδοτική για το Δήμο και για τον τόπο. Mm-hmm. Και εκείνο που ήθελα να θέσω επίσης, αν θέλετε, ακόμα να προσθέσω στην προηγούμενη σας ερώτηση για τα περί συνεργασιών, το βασικό διακύβευμα της δικιάς μας της ομάδας και το δικό μου, αν θέλετε, στην όποια συνεργασία μελλοντική, είναι οι προγραμματικές συγκλήσεις που θα υπάρχουν να ανατρέπουν τα κακό σκήμενα και, αν θέλετε, την κακή πραγματικότητα που ζήσαμε αυτή την πενταετία, την οποία την έχει ζήσει ο Δημότης μας, την έχουμε ζήσει εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι και όλη η κοινωνία. Είναι λοιπόν βασικό διακύβευμα η όποια συνεργασία, την όποια συνεργασία μέχρι την Κυριακή ή αμέσως μετά, να προκύψει ένα δημοτικό σχήμα διαχείρισης του Δήμου, το οποίο να ανατρέπει τα κακό σχήμενα της προηγούμενης πενταετίας. Είναι βασικό αυτό. Βεβαίως η απλή αναλογική και ίσως και εμείς οι δημοσιογράφοι να μην έχουμε βοηθήσει στο βαθμό που θα έπρεπε για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές, δεν απαιτεί μόνο τη συνεννόηση του πρώτου με τον τρίτο ή τον τέταρτο. Απαιτείται συνεννόηση γενικότερα. Άκουσα λοιπόν δύο μετριοπαθείς ανθρώπους, δύο ανθρώπους που δεν ξεκίνησαν χθες την πορεία τους στην αυτοδιοίκηση, να λένε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης. Και θα πω εγώ, κάνοντας έτσι λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Σέγκο, γιατί να μην συνεννοηθείτε με τον κύριο Μαστοράκη και ενωμένα να πείτε στους φίλους μας από τη Χερσόνησο ότι εμείς οι δύο είμαστε οι δύο πρώτοι με βάση τη δική σας ετοιμιγορία και θα βρούμε έναν τρόπο να διοικήσουμε από κοινού το Δήμο. Κύριε Δασκαλάκη, ο πολίτης επέλεξε με την ψήφο του στην επόμενη Κυριακή να οδηγηθούμε εγώ με τον κύριο Μαστοράκη. Ο λόγος που το επέλεξε αυτό ο πολίτης είναι προφανώς διότι κάτι διαφορετικό αντιπροσωπεύουμε στην καθημερινότητά μας και στη διοίκηση των δημοτικών πραγμάτων και των υποθέσεων του Δήμου ή το κύριο Μαστοράκη είτε εγώ. Υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία στη διαχείριση των κοινών. Εκτιμώ και εκείνη, αν θέλετε, η πολιτική μας αντίθεση, ότι την παρελθούσα πενταετία τα πράγματα στο Δήμο μας διαχειρίστηκαν με τέτοιο πολιτικό τρόπο, ο οποίος οδήγησε, αν θέλετε, σε μια κακή διαχείριση της καθημερινότητας, κακή διαχείριση του Δήμου, με την οποία δεν συμφωνούμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι την επόμενη Κυριακή, τολμώ να πω το διακύβευμα προς τον τηλεθεατή μας και στο Δημότη της Χερσονήσου, είναι η σύγκρουση όχι δύο ανθρώπων. Δεν υπάρχει σύγκρουση με ανθρώπους. Υπάρχουν δύο διαφορετικές νοοτροπίες. Ζήσαμε λοιπόν μια νοοτροπία η οποία οδήγησε το Δήμο και επειδή πηγαίνουμε σε κεντρικά διακυδεύματα πια, 2-3 μήνες πρώτων εκλογών να μείνει χωρίς προϋπολογισμό και να γίνονται πράγματα τα οποία γίνονται τις τελευταίες 15-20 μέρες, ενώ δεν γίνανε όλη την προηγούμενη πενταετία. Αυτό το πράγμα μας βρίσκει σφόδρα αντίθετους. Είμαστε μια δημοτική ομάδα που πιστεύουμε ότι όταν αναλαμβάνει μια δημοτική αρχή, οφείλει τους πρώτους μήνες να προγραμματίσει, οφείλει να ιεραρχήσει και να ξεκινήσει να υλοποιεί. Δεν το ζήσαμε αυτή την πενταετία. Κύριε Μαστοράκη. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη βάση της κουβέντας όταν μιλάμε για συνεργασία. Η συνεργασία υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και πρέπει να γίνεται καλύτερη κάθε μέρα.
Εγώ θεωρώ ότι δεν βάζουμε όρια στο με ποιους συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε για να λύσουμε το πρόβλημα, όσο έντονο και να είναι αυτό, όσο και αν βολεύει να μείνει άλυτο για μας πολιτικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν βολεύει τον πολίτη αν μένει άλυτο. Άρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό που τουλάχιστον εγώ μπορώ να πω και με τους συνεργάτες που έχω επιλέξει είναι ότι η δεύτερη Κυριακή με μονοσήμαντα δεν εκλέγει δήμαρχο. Εκλέγει μια εκτελεστική ομάδα με ανθρώπους που έχουν ήδη εκλεγεί από την πρώτη για να δώσει συνέχεια στον Δήμο και να λύσει τα προβλήματα που πιθανόν δεν έλυσε αν είναι δημοτική αρχή με πρώτερο παρελθόν, είτε είναι νέα. Με αυτό λοιπόν το πρόκλημα θεωρούμε ότι πρέπει να μας υποστηρίξει ο Δημότης Χερσονήσου στο δεύτερο γύρο. Θεωρούμε ότι η δημοκρατικότητα, γιατί όλα αυτά τα που θεώρησε σαν μειονεκτήματα ο κύριος Έγκος προς το πρόσωπό μου και τους συνεργάτες μου και την πολιτική διαχείριση του Δήμου, δεν μπορεί να είναι μειονέκτημα. Θεωρώ ότι είμαι από τους ανθρώπους και το είμαι και το πρώτο πρόσωπο το λέω πάρα πολύ σπάνια, αλλά θεωρώ ότι σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να το τονίσω ότι η τοπική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα, στη σχέση πρώτα με τον πολίτη, στη σχέση με το προσωπικό και στη σχέση με το συνεργάτη τον πολιτικό, δεν είχε τόσο χώρο όσο με την προηγούμενη περίοδο στο Δήμο Χερσονήσου. Το ίδιο θα έχει και τώρα. Έχουμε λάβει υπόψη μας κάποια πράγματα. Γνωρίζω προσωπικά ποια λάθη έχουν γίνει και ποιες παραλήψεις. Αλλά η δημοκρατία θα πρέπει να είναι πάντα η κορονίδα των πάντων. Δεν υπάρχει, μπορεί να είναι το σύστημα δημαρχοκεντρικό, αλλά στην ουσία είναι μια συλλογική προσπάθεια που την έχουν όλοι την ευθύνη και όλοι πρέπει μαζί να παίρνουν την απόφαση και να έχουν ένα ίδιο ρόλο, γιατί είμαστε οι ίδιοι μεταξύ ίσων. Ο Δήμαρχος δεν είναι κάτι παραπάνω από τη δημοτική του ομάδα, απλώς έχει τη δυνατότητα να ηγείται αυτής. Πρακτικά και τυπικά είναι το ίδιο με ένα τοπικό δημοτικό σύμβουλο. Το μαγικό στο δικό σας Δήμο, που για, κατά τη γνώμη μου είναι και μια πολύ μεγάλη πρόκληση, κύριε, είναι ότι έχει, το είπαμε και στο debate του πρώτου γύρου που ήσασταν εδώ, και οι πέντε υποψήφοι και οι τέσσερις υποψήφοι του Δήμου της Χερσονήσου, ότι έχετε ένα παράκτιο μέτωπο που είναι μια βαριά τουριστική βιομηχανία, έχετε όμως και μια ενδοχώρα που ζητάει και φωνάζει και ουρλιάζει δεκαετίες τώρα για την ισόρροπη ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι στα χωριά της Λαγκάδας, στην ευρύτερη περιοχή της Επισκοπής, έχουν να ανταγωνιστούν μέσα στον ίδιο τους Δήμο μια βαριά τουριστική βιομηχανία και ένα παράκτιο μέτωπο από την περιοχή του Κοκκίνη μέχρι και τα Μάλια. Και θέλω να ξεκινήσω, κύριε Σέγκο, με εσάς και να μου πείτε τη στοχευμένη πρότασή σας για την περιοχή του πρώην Δήμου Γουβών. Καταρχήν, κύριε Δασκαλάκη, θα ήθελα να κάνω μια μικρή, πολύ μικρή παρένθεση μισού λεπτού για αυτό που ανέφερε ο κύριος Μαστορέκης προηγουμένως. Δημοκρατία σε όλα είναι κάτι πολύ καλό. Εκείνο όμως που πρέπει να καταλάβουμε εδώ είναι ότι έχουμε να διαχειριστούμε καταρχήν ένα Δήμο, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Δημοτών και να τον πάμε παρακάτω. Όταν ο κύριος Μαστοράκης λέει ότι αποφασίζουμε όλοι μαζί, αυτό συνήθως δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Είναι καλό να ακούμε τις γνώμες ολονών. Όμως πρέπει να υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος να παίρνει απόφαση, ούτως ώστε κάτι να υλοποιείται. Είναι αυτό που δεν ζήσαμε αυτή την πενταετία. Τώρα, όσον αφορά τον πρώην Δήμο Γουβών που αναφέρατε, στοχεύσατε, από ό,τι καταλαβαίνω ξεκάθαρα, στη Δημοτική Ενότητα των Γουβών. Ακριβώς. Η Δημοτική Ενότητα Γουβών, κύριε Δασκαλάκη, θα στοχεύσω σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως. Για να ακουστεί η Δημοτική Ενότητα. Είναι η μεγαλύτερη σε εδαφική περιφέρεια δημοτική ενότητα. Και σε πληθυσμό, δεν κάνω ακριβώς. Και έχει και στη διοικητική της διαχείριση και την ισοντία, να μην ξεχάσουμε, ένα σημαντικό τμήμα της, με πολύ μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και είναι και περιοχή Natura, το οποίο θέλει μια ειδικευμένη διαχείριση. Η Δημοτική Ενότητα Γουβών, κύριε Δασκαλάκη, έχει την ιδιαιτερότητα ότι επειδή γετνιάζει με το Ηράκλειο και μάλιστα σε μικρή απόσταση χρονικά, 10 λεπτών, μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ οικιστικά. Να μην ξεχάσω δεν να πω ότι το χαρακτηριστικό της είναι ότι εντός των προσεχών ετών, ήδη έχουν ξεκινήσει, θα αναπτυχθούν δεκάδες οικοδομικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα πολύ την οικιστική της ανάπτυξη. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό στοίχημα ο Δήμος Χερσονήσου να μπορέσει και κοινωνικά να τους εντάξει ως πληθυσμούς μέσα στην οντότητα του Δήμου Χερσονήσου, αλλά και ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι, να τους υποστηρίξει τεχνικά, αν θέλετε. Ήδη ο συνεταιρισμός που ήδη εκεί υφίσταται έχει σημαντικά θέματα σε σχέση με την καθημερινότητα των δημοτών και στήριξης υποδομών, τα οποία απαιτούν μια συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Από την άλλη μεριά,
η Δημοτική Ενότητα Γουβών έχει πάρα πολλές ανάγκες. Να μην ξεχάσω να πω ότι έχει τις μεγαλύτερες ανάγκες σε σχολικές υποδομές. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα, πολλά κτίρια μάλλον, στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια, μη αδειοδοτημένα ή σε κοντέινερ. Εκτιμώ ότι αυτό απαιτεί γοργά βήματα στη δημιουργία αιθουσών σχολικής τέχης, σχολείων. Να μην ξεχάσω να πω ότι το μεγάλο διακύβευμα των επομένων ετών της αυτής τετραετίας για τη Δημοτική Ενότητα Γουβών είναι η όποια επένδυση γίνει στην πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουβών, Γουρνών. Uh-huh. Είμαστε θετικοί ως παράταξη, ούτως ώστε η απαξίωση που ζει η περιοχή αυτή να αλλάξει. Πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μία ανάπτυξη και ένας εξοραϊσμός της περιοχής, όμως βάζω μία βασική παράμετρο. Η πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, και αυτό θα το τηθεί η επόμενη Δημοτική Αρχή, για να γίνει εκεί επένδυση πρέπει να αιτηθούμε και να πετύχουμε και τη συνολική ανάπτυξη και την χρήση γης, mm-hmm. τη δημιουργία σχεδίων πόλης και υποδομών πέριξ της Αμερικάνικης Βάσεως, ούτως ώστε στο κομμάτι αυτό να μην δημιουργηθεί μια δυνατή επένδυση, αλλά η περιοχή απ' έξω να μείνει πολλά χρόνια πίσω. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η Δημοτική Ενότητα Γουβών έχει πολλά περιθώρια αναπτύξεως. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι και στο κομμάτι της παραλίας και των υποδομών της, αλλά και της ενδοχώρας, να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις που να την αναπτύσσουν ταχύτατα. Πριν δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Μαστοράκη, χαίρομαι που οι τηλεθεατές που επικοινωνούν μέσα από τα social media αλλά και το email της εκπομπής και σε αυτά τα μηνύματα που έχω μπροστά μου, όλοι λένε ακριβώς το ίδιο. Θα επιλέξω ένα, όμως και τα υπόλοιπα είναι σε αυτή τη λογική. Θα μπορούσε, λέει, όποιος βγει δήμαρχος να αξιοποιήσει τον άλλο για το κοινό καλό της Χερσονήσου, του Δήμου της Χερσονήσου, που τόσο πολύ επικαλούνται και οι δυο. Δεν θέλω να το σχολιάσετε, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι και οι τηλεθεατές, οι φίλοι μας που αυτή τη στιγμή επικοινωνούν μαζί μας μέσα από τα social media, θέλουν αυτό ακριβώς που σας είπαν και χθες με την ψήφο τους. Θέλουμε συνεργασίες. Και αυτό είναι και το ζητούμενο της απλής αναλογικής. Η πρότασή σας για τη Δημοτική Ενότητα των Γουβών, κύριε Μαστοράκη. Σαφώς η Δημοτική Ενότητα των Γουβών αποτελεί ένα σημαντικό ζωτικό χώρο για τον Δήμο Χερσονήσου. Γειτνιάζει με το Ηράκλειο, είναι στην ουσία ένας περαιαστικός χώρος του Ηρακλείου. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγάλο κομμάτι στην ανάπτυξη της στέγασης των ανθρώπων του Ηρακλείου, που μπορεί να επιλέξουν είτε σαν πρώτη κατοικία την περιοχή μας, είτε σαν δεύτερη. Γειτνιάζει σε πολύ κοντινή απόσταση, έχει πολύ καλή οδική σύνδεση. Ο ΒΟΑΚ είναι κατασκευασμένος. Οι ράμπες στην περιοχή του Βαδιανού Κάμπου ολοκληρώθηκαν, άρα και εκεί έχει διασφαλιστεί μια καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση. Και επίσης έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχει ένα ζωτικό χώρο που είναι πολύ σημαντικός για κάποιον που θα τον επιλέξει, κοντά στη θάλασσα ή κοντύτερα στην ενδοχώρα. Έχει όντως και σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η σχολική στέγη, και να πω. Να επαναλάβω, γιατί έχει υποθεί και σε προγενέστερες εκπομπές και δικές σας, ότι είναι σε εξέλιξη ένα σχολικό συγκρότημα δύο σχολείων στην ουσία, ενός 12θέσιου δημοτικού και ενός διθέσιου νηπιαγωγείου στην περιοχή του Κοψά, στην Ανώπολη, στο Κοκκίνι το Χάνι, συγγνώμη, που είναι σε υποκατασκευή. Έχει μελετηθεί και σύντομα θα πάρει την πορεία του το νηπιαγωγείο της Ελιάς. Όπως μελετείται και ολοκληρώνεται ο παιδικός σταθμός για την περιοχή του Κοκκίνι, Χάνι και των Γουρνών. Άρα και επίσης αυτό που επιζητούμε είναι να αποκτήσει ο Δήμος Χερσονήσου 150 επιπλέον στρέμματα στον χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει λύσεις για τη στέγαση, που είναι και η έδρα του Δήμου. Υπάρχει δυνατότητα να διεκδικήσει ο Δήμος επιπλέον 150 στρέμματα, τα οποία δεν έχουν μπει στη διαδικασία της αξιοποίησης, και να μπορέσει εκεί να στεγάσει ακόμα και την ελλείμματα στη σχολική στέγη, σε κοινωνικές υποδομές ή σε διοικητικές υποδομές που έχει ανάγκη ο Δήμος. Για την Ισοντία, να πω και εγώ ότι όντως είναι ένας σημαντικός φυσικός πόρος για όλο το βόρειο μέτωπο κοντά στο Ηράκλειο, αλλά και για όλο το Δήμο Χερσονήσου. Ήδη στο master plan που εκπονείται από το Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου προκρίνεται η δημιουργία μιας λιμενικής εγκατάστασης με την ευθύνη του Λιμενικού μας Ταμείου σε αυτό το νησί, έτσι ώστε να έχουμε καλή και ασφαλή πρόσβαση στο νησί, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί στο βαθμό που πρέπει και στον τρόπο που πρέπει. Η ενδοχώρα επίσης είναι πολύ σημαντική για το Δήμο, για τη Δημοτική Ενότητα των Γουβών, με έντονη αγροτική παραγωγή, αλλά και με έντονη κατοίκηση σε πάρα πολλά από τα μέρη της. Και αυτό είναι σημαντικό. Οι άνθρωποι παραμένουν στις περιοχές τους, τόσο στην Ελιά, σε μικρότερα χωριά όπως είναι το Καλό Χωριό, αλλά και σε άλλα. Και αυτό είναι θετικό. Ο Δήμος λοιπόν μπορεί να
κάνει δράση πάνω σε αυτό, συνδέοντας τους δύο χώρους, τον παράκτιο με τον εσωτερικό, δημιουργώντας δράσεις και προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί καλύτερα μια κοινωνική Μάλιστα. οικονομία σε αυτούς τους χώρους. Επειδή για τη βάση, φυσικά, θεωρώ ότι είναι ένα κεφάλαιο που Επειδή βλέπω και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό να υπάρχει μια έντονη διαδραστικότητα και στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV, αλλά και στα social media και το email, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο αυτό είναι εφικτό. Ανάμεσα στο πρόγραμμά σας για τις περιοχές θα θέτω και κάποια ερωτήματα που θέτουν οι τηλεθεατές. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Σέγκο. Το ερώτημα είναι κοινό και για τους δύο. Έχω τηλεθεατή που ρωτάει για την ΔΕΙΑΧ που δεν έχει, λέει, εργαζόμενους και έχει τόσες πολλές εκκρεμότητες. Θέλω ένα σχόλιο και θα πάω βεβαίως ξανά στον κύριο Μαστοράκη μετά. Η ΔΕΙΑΧ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση καθημερινότητας του Δήμου μας, που έχει να κάνει με την διαχείριση του νερού και κατά βάση της ίδρευσης, καθώς το νερό της άδρευσης το διαχειρίζεται ο Δήμος πλέον με υπηρεσία του Δήμου. Η υπηρεσία όντως πρέπει να στηριχθεί από εδώ και μπρος και πρέπει να είναι προτεραιότητα της νέας Δημοτικής Αρχής και σε προσωπικό και σε τεχνικά μέσα, καθώς όντως υπάρχουν σημαντικές αβελτηρίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεών της που απαιτούνται και είναι ένα σημαντικό διακύβευμα. Να μην ξεχάσω να πω όμως ότι εκτιμούμε ότι την προηγούμενη πενταετία, αυτή που τώρα τελειώνει, η Δημοτική μας Αρχή δεν έκανε τις δέουσες ενέργειες για να, αν θέλετε, να βελτιώσει τη λειτουργία της ΔΕΙΑΧ και να την καταστήσει σύγχρονα, να δουλεύει με σύγχρονο τρόπο. Και η απόδοσή της στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο βέβαια έχει σημαντικές ελλείψεις, το προσωπικό. Να μην ξεχάσω να πω ότι η ΔΕΙΑΧ συνενώθηκε το 2011-12, έχοντας τότε μόνο ως δύο περιοχές τη Χερσόνησο και τα Μάλια. Πραγματικά, λοιπόν, συμπεριέλαβε και την περιοχή της Επισκοπής και των Γουβών, δίχως να αυξηθεί το προσωπικό, απέναντίας μειώθηκε τα επόμενα Μάλιστα. χρόνια. Άρα είναι σημαντική προτεραιότητα να στηριχτεί η ΔΕΙΑΧ και σε προσωπικό και σε μέσα, αλλά είναι σημαντικό, πρέπει να βελτιωθεί και να, αν θέλετε, αναπτυχθεί και να εξοραϊστεί πλήρως ο τρόπος λειτουργίας της. Κύριε Μαστοράκη, επειδή διαχειριστήκατε και διαχειρίζεστε τα ενία του Δήμου, υπάρχει κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην το διαχειριστήκατε σαν Δημοτική Αρχή σωστά για να έχουμε αυτό το έλλειμμα στην ΔΕΙΑΧ? Θεωρώ ότι η ΔΕΙΑΧ είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία για το Δήμο Χερσονήσου και για το Δημότη. Είναι από τους μεγαλύτερους, από τα μεγαλύτερα νομικά πρόσωπα του Δήμου και σε προσωπικό, αλλά και σε οντότητα και σε κύκλο εργασιών και σε έργο. Όντως υπάρχει μια υποστελέχωση στην υπηρεσία, η οποία όμως δεν προκύπτει από την αδιαφορία των δημοτικών αρχών από την προηγούμενη μέχρι και τη σημερινή, μιας και από όσο γνωρίζουμε υπήρχαν δεσμεύσεις και απαγορεύσεις από τον νόμο για προσλήψεις οριζόντια σε όλη την αυτοδιοίκηση και στα νομικά της πρόσωπα. Τουναντίον λοιπόν η Δημοτική Αρχή αυτή και η διοίκηση της ΔΕΙΑ αξιοποίησε τις δυνατότητες προσλήψεων μέσω της διαδικασίας του διαγωνισμού για την 3K, μια πρόσκληση που φιλοδοξεί να δώσει θέσεις εργασίας σε δήμους ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν ανάγκη και αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία των προσλήψεων που θα βελτιώσει και θα δυναμώσει το προσωπικό της επιχείρησης, χωρίς να σημαίνει ότι θα καλύψει όλες τις ανάγκες. Αυτό όμως που πρέπει να γίνεται και γίνεται είναι να συμπληρώνεται με παροχές υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες που μπορούν να συνεπικουρούν στις ανάγκες της υπηρεσίας και να δίνουν αμεσότερα λύσεις στους πολίτες και ειδικότερα στην περίοδο την τουριστική που είναι αυξημένες και οι ανάγκες και σε νερό αλλά και που υπάρχουν περισσότερες ζημιές. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά έρχονται βροχή τα ερωτήματα στη σελίδα μας και την ομάδα μας στο Facebook και νομίζω ότι οι πολίτες της Χερσονήσου είναι και πολύ στοχευμένοι στο τι ακριβώς ζητούν για θέματα που τους απασχολούν. Να τους ευχαριστήσω γιατί βοηθούν και εμένα στο να αναδείξω και να θέσω ερωτήματα στους δύο υποψηφίους δημάρχους που ενδεχομένως να μην τα γνωρίζω. Θα πάμε σε διαφημίσεις. 2810-38.000 στο τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV. Ώρα εχμής η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook και τα σκαλάκια papakicretetv.gr, οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να θέσετε τα ερωτήματά σας και να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μαστοράκη και τον κύριο Σέγκο. Επιστρέψαμε, είναι 11 ακριβώς, εδώ σε ώρα εχμής, οι υποψήφοι δήμαρχοι της Χερσονήσου, οι δύο μονομάχοι του δεύτερου γύρου βρίσκονται μαζί μας. Ο κύριος Γιάννης Μαστοράκης και ο κύριος Γιάννης Σέγκος. Ο κύριος Σέγκος και ο κύριος Μαστοράκης. Αυτή τη στιγμή όλα είναι ανοιχτά όσον αφορά τον δεύτερο γύρο.
Θέλω να, να παραμείνουμε λίγο στην δημοτική, στο δημοτικό διαμέρισμα των Γουβών, κύριε Μαστοράκη. Υπάρχουν μηνύματα για το παράκτιο μέτωπο από το εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι τα μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής για μια άσχημη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά τα καλάμια αλλά και σκουπίδια. Και θα ήθελα και το σχολείο σας αλλά και την πρότασή σας, όπως και από τον κύριο Σέγκο. Εφόσον είναι πράγματα που είναι φερτά, γιατί αν για τέτοια δεν μιλάμε, εντάξει, μπορεί να γίνει άμεσα η απομάκρυνσή τους. Θεωρώ ότι αν δεν έχει γίνει, κακώς δεν έχει γίνει και θα πρέπει άμεσα να επιληφθούμε σε αυτό. Αλλά γενικά το ζήτημα του παράκτιου μετώπου των Γουβών, ειδικά της Δημοτικής Ενότητας των Γουβών, αλλά και άλλων ενωτήτων όπως είναι της Χερσονήσου ή των Μαλίων, έχει αρκετά ζητήματα, μιας και υπάρχουν έργα και υποδομές παλαιότερες κατασκευασμένες εντός του Αιγιαλού, με πολλές δυστυχώς εκκρεμότητες, που αν και υπήρχαν οι διαδικασίες και έχουμε ξεκινήσει να δουλέψουμε πάνω σε αυτές, είναι πάρα πολύ χρονοβόρες και δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσα να λυθούν ζητήματα για την συντήρηση, τη βελτίωση των υποδομών αυτών. Γίνεται μόνο με δικά μας μέσα και με τη δυνατότητα που έχει το τεχνικό κομμάτι της υπηρεσίας να το κάνει. Αυτό που έχουμε ξεκινήσει ήδη και έχουμε βάλει μπροστά κάποιες μελέτες ακτομηχανικές σε ένα μικρό τμήμα στην ακτογραμμή της Χερσονήσου, αλλά που θα επεκταθεί σε όλο το παράκτιο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, ή να γίνουν οι ακτομηχανικές μελέτες αυτές που χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν δράσεις και επί του Αιγιαλού που θα βελτιώσουν είτε τις παλιές υφιστάμενες υποδομές, είτε το σύνολο του παράκτιου μετώπου, για να μπορέσει να προστατευτεί και από τη διάβρωση που έχει πάρα πολλά ζητήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για να νομοποιηθούν τα έργα που υπάρχουν και που είναι δύσκολο να αποδομηθούν καταρχήν ή να κατασκευαστούν σε άλλο χώρο ζωτικό που δεν υπάρχει. Κύριε Σέγκο, είναι ένα κομμάτι αυτό το παράκτιο με το ποτό. Όσον αφορά τα θέματα που αναφέρατε με τα καλάμια ή με άλλα φερτά υλικά, εκτιμώ ότι αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος ότι κακώς, αν δεν έχουν απομακρυνθεί, κακώς δεν έχουν απομακρυνθεί. Κύριε Δασκαλάκη, η υπηρεσία καθαριότητας πρέπει να είναι έτσι οργανωμένη, ούτως ώστε επειδή τα απορριμματοφόρα μας και η υπηρεσία καθαριότητας περνάνε πρακτικά κάθε μέρα από όλο το Δήμο και τον διασχίζουν όλο το Δήμο, θα πρέπει να αναφέρουν τα κακώς κείμενα και η Δημοτική Αρχή να επιλαμβάνεται. Δυστυχώς και αυτή την πενταετία δεν ήταν οργανωμένη η υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου, ούτως ώστε με τρόπο να μπορεί να επιλύει αυτά τα θέματα, αλλά ήταν χρονίζοντα και έπρεπε κάποιος να πάρει για να διαμαρτυρηθεί γι' αυτά. Δεν υπήρχε μια συνοχή ροή αποκατάστασης αυτών των θεμάτων. Από την άλλη μεριά, το παραλιακό. Μια θεωρούσα δυνατότητα μια υπηρεσία, φυσικά. Δεν μιλάμε για υπηρεσίες που έχουν απεριόριστο προσωπικό και δυνατότητες. Άρα λοιπόν πρέπει να στήσουμε την υπηρεσία μας, ώστε να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν γίνονται όλα από υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην ουσία. Δεν προγραμματίσαμε λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, γιατί πολύ καλά το λέει ο κύριος Μαστοράκης, δεν προγραμματίσαμε και δεν προνοήσαμε να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Δήμος έχει τέτοιες ανάγκες, ώστε πρέπει να σκανάρεται καθημερινά, ειδικά το παραλιακό μέτωπο, αυτά τα θέματα να λύνονται. Το παραλιακό μέτωπο. Χάθηκε άλλη μια πενταετία, κύριε Δασκαλάκη, δυστυχώς. Η παρούσα πενταετία ήταν μια πενταετία που χάθηκε. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει μια μελέτη προστασίας του παραλιακού μετώπου, γιατί όντως, όπως αναφέρατε, ειδικά το κομμάτι των Γουβών, αλλά και άλλα τμήματα του Δήμου, και στη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου, αλλά και Μαλίων, έχουν υποστεί σημαντικές διαβρώσεις. Απλά στη Δημοτική Ενότητα Γουβών είναι πολύ πιο εμφανής. Έχουμε καταρρεύσεις παραλιακών μετώπων σε διάφορα σημεία. Ανταυτού λοιπόν, ενώ το πρόβλημα αυτό είναι χρονίζον και το έχουμε πολλά χρόνια τώρα, η Δημοτική μας Αρχή μέσα στην πενταετία αυτή δεν ξεκίνησε μια μελέτη προστασίας του παραλιακού μετώπου βάσει του νόμου 2971 περί Αιγιαλού και παραλίας. Ανταυτού δεν έχει ξεκινήσει τίποτα, έργα και υποδομές καταραίουν, ενώ δημόσιες υποδομές επί Αιγιαλού, όπως πριν από εξαετίας και εφταετίας, με υφιστάμενο νόμο μπορούσαμε να τις νομιμοποιήσουμε για να τις εξοραίσουμε, στην πενταετία που διανύουμε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Πολύ απλά και πολύ γλαφυρά μας ανέφερε ο κύριος Μαστοράκης ότι αυτά τα έργα θέλουν χρόνο. Κύριε Δασκαλάκη, οι δημοτικές αρχές δεν είναι εδώ για να εξιστορούν το τι κακό κείμενο έχει η νομοθεσία. Είναι για να δρουν. Να βάζουν, να χρησιμοποιούν τα μέσα που πρέπει, καλώς εννοούμενα πάντα, και να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει, ώστε να λύνουν τα προβλήματα. Δεν είμαστε εδώ να ξυστορούμε στον πολίτη για ποιο λόγο δεν έγινε κάτι που είχε ανάγκη. Το παραλιακό μας λοιπόν μέτωπο πραγματικά καταραίει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλές υποσκαφές στο παραλιακό μέτωπο, χρειάζεται προστασία και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Χάθηκε άλλη μια πενταετία, είναι προτεραιότητα της επόμενης Δημοτικής Αρχής, επειδή το παραλιακό μέτωπο του Δήμου
δίδει πλούτο και θέσεις εργασίας να γίνουν άμεσες ενέργειες για την προστασία. Λοιπόν, θα πω κάτι που αφορά και τους δύο. Δίνουν συγχαρτήρια στο Δήμο Χερσονήσου και στον κύριο Μαστοράκη και σε εσάς, κύριε Σέγγο, για τον τρόπο, λέει, που έγιναν οι εκλογές στον πρώτο γύρο. Επίσης, το ότι δόθηκε φαγητό στους δικαστικούς αντιπρόσωπους και ήταν, λέει, κανονικό φαγητό και όχι κρουασάν, εμείς τα λέμε όλα εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει, λέει, τη γενναιοδορία ενός Δήμου που πρωτίστως κρατάει γερά τα ενία της τουριστικής μας βιομηχανίας και αυτό τιμά τον κάθε Δήμο, αλλά και όλους τους ανθρώπους, όλοι μαζί εσείς, κάνετε το σύνολο των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα ενία του αν Δήμου. Αν με επιτρέπετε μια κουβέντα, αν και είναι ανάξιο λόγου. Στην περιοδία που κάναμε χθες και ο κύριος Σέγγος πιστεύω ότι την έκανε σε όλα τα εκλογικά τμήματα, το πρώτο πράγμα που σχολίασαν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ήταν ότι υπήρχε πρόβλεψη για γεύμα και το μεσημέρι και το βράδυ. Και είπα λοιπόν ότι θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, ειδικά σε ένα Δήμο που η φιλοξενία είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό του στην ουσία, να μην το αποδεικνύει όταν έχει καλεσμένους. Άρα, από τη στιγμή που υπήρχε διαδικασία να γίνει, μπορούσε να προβλεφθεί. Και ήταν ανθρώπινο πάνω απ' όλα να υπάρχει ένα πιάτο ζεστό φαγητό για αυτούς τους ανθρώπους και για τις εφορευτικές επιτροπές που χρειάστηκαν τόσες ώρες για να βγουν αυτά τα αποτελέσματα, όπως θα συμβεί και την επόμενη εβδομάδα. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ο Δήμος Χερσονήσου και σαφώς να κάνει το αυτονόητο. Θέλω να σας πάω σε ένα θέμα που βλέπω ότι οι τηλεθεατές το θέτουν πάρα πολύ και χαίρομαι που θέτουν οι τηλεθεατές τέτοια θέματα. Κύριε Σέγγο, θέτουν το θέμα της ανακύκλωσης. Και λένε ότι είναι αδιανόητο σε έναν Δήμο που είναι τόσο τουριστικός, που έχει αυτό το αλληλεσβερίσι διαφορετικών κουλτούρων. Δηλαδή, βλέπουμε κουλτούρων. Βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται από διάφορες χώρες της Ευρώπης και συναναστρέφονται με τους ντόπιους. Είστε και ένας Δήμος που έχετε πολλούς κοινούς γάμους. Δηλαδή, έχει τύχει να βρεθώ σε σχολείο της Χερσονήσου και η εικόνα των παιδιών θυμίζει ένα σχολείο της Βόρειας Ευρώπης. Είναι η μεικτή γάμη και αυτή είναι και η δυναμική του τουρισμού. Ότι δημιουργεί και όμορφες οικογένειες στον δικό σας Δήμο. Αυτό λοιπόν που θέτουν οι τηλεθεατές είναι ότι ενώ, λέει, υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης, δεν υπάρχει η κουλτούρα στο να μπορεί να κατανοήσει ένας δημότης στη Χερσόνησο ή τουλάχιστον ένα μέρος των δημοτών τι σημαίνει ανακύκλωση. Ποια είναι η δική σας πρόταση? Κύριε Δασκαλάκη, πραγματικά η κοινωνία της Χερσονήσου τίνει να γίνει πολυπολιτισμική. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολυπολιτισμική. Λόγω της αθρώας προσέλευσης τουριστών και των μεικτών γάμων πια, όντως πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα της ανακύκλωσης, το οποίο θέσατε, είναι ένα μεγάλο στοίχημα για πολλές κοινωνίες, βέβαια, όχι μόνο για την κοινωνία της Χερσονήσου. Όμως τολμώ να πω ότι αυτό το θέμα της ανακύκλωσης εντάσσεται μέσα στη διαχείριση, στην ορθή και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. Δυστυχώς, εκείνο που ζήσαμε και αυτή την πενταετία, και αν θυμάστε, ίσως οι πιο καλά ενασχολούμενοι με τα κοινά θα το θυμούνται, ξεκινήσαμε πολύ άσχημα αυτή τη δημοτική θετία, με πολύ μεγάλο πρόβλημα απευθείας αναθέσεις και θέματα με την καθαριότητα εντός του 2015. Εκτιμούμε κατ' εκτίμησή μας, λανθασμένες ενέργειες τότε της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες πήγανε το Δήμο Χερσονήσου σε 4 απευθείας αναθέσεις πρακτικά για ένα χρόνο, για να καταλήξει μετά από 1,5 χρόνο σε νέα εργολαβία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του προγραμματισμού, ο οποίος κατά τη γνώμη μας δεν έγινε ορθός και έφερε αυτά τα αποτελέσματα, εντάσσεται και μη σωστή λειτουργία της ανακύκλωσης. Όντως, σε μια κοινωνία όπως είναι αυτή της Χερσονήσου, που έχει τόσο μεγάλη αθρώα προσέλευση τουριστών και άλλη κουλτούρα, θα έπρεπε η ανακύκλωση να είναι πολύ πιο καλύτερα οργανωμένη και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Δυστυχώς, πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα και η παιδεία της κοινωνίας να διαμορφωθεί εις τρόπον ώστε να μπορεί να κάνει ανακύκλωση με το δέον τρόπο. Ανταυτού βλέπουμε σε κάδους ανακύκλωσης σύμμικτα απορρίμματα. Εννοείται ότι αυτά τα σύμμικτα απορρίμματα δηλητηριάζουν όλο τον κάδο ανακύκλωσης και ό,τι έχει μέσα, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν μαζί με τα σύμμικτα. Άρα πρέπει να δημιουργηθεί κουλτούρα με αναγκαία μέτρα και αναγκαία βήματα, τα οποία εκτιμούμε ούτε αυτή την πενταετία. Πάντως, οφείλω να είμαι δίκαιος. Στα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι έχουν γίνει βήματα, λέει, στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Όμως πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη ενημέρωση. Κύριε Δασκαλάκη, ένα πρωτάθλημα ανακύκλωση σε κάποια σχολεία είναι ένα σημαντικό βήμα για να μάθουν τα παιδιά. Το πώς θα το περάσουμε όμως στην κοινωνία, ούτως ώστε να κάνει ανακύκλωση. Ο μεγάλος παραγωγός που είναι ένα εστιατόριο, ένα ξενοδοχείο, ο ίδιος ο καθημερινός πολίτης είναι το μεγάλο στοίχημα. Κύριε Μαστοράκη. Είναι λυπηρό ότι και σε αυτό το κομμάτι θα μπαίνουμε στη διαδικασία να αναπολούμε κακές πρακτικές της πενταετίας που πέρασε και στήρας της αντιπολίτευσης. Να ξαναθυμόμαστε. Κύριε Μαστοράκη, δεν πρέπει να τις αναφέρουμε. Να ξαναθυμόμαστε διαδικασίες.
Πάμε σε εκλογές, δεν πρέπει να τις αναφέρουμε αυτές. Δεν κάνετε κάτι άλλο. Δεν κάνετε κάτι άλλο. Δεν βλέπω να ακούει καμία πρόταση. Ο πολίτης λοιπόν, μας τώρα. Το να μηδενίζουμε τα πάντα. Το μα να μηδενίζουμε τα πάντα. Είναι το λάθος. Δεν κάνετε κάτι άλλο. Δεν κάνετε. Στόχος μας είναι, να υπενθυμίσουμε στον πολίτη γιατί πρέπει να επιλέξει την Κυριακή. Εάν δεν υπενθυμίσουμε στον πολίτη τα κακό κείμενα, δεν θα αφήσουμε με τον τρόπο μας να επανοληφθούν στην επόμενη πενταετία. Είναι δυστυχώς λυπηρό να ξεχνούμε πράγματα που έχουν γίνει και γίνονται σε ετήσια βάση. Όπως είναι το σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωσης που είπε ο κύριος Έγκος, που έχει βραβευτεί μάλιστα πανελλαδικά σαν καλή πρακτική και που έχει δίνει μια δυνατότητα στους μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου να εντρυφήσουν στα πέρι της ανακύκλωσης και να τα μεταφέρουν και να τα υιοθετήσουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Να πω ότι δράσεις όπως ο Βραχόκηπος χωρίς κάδο ήταν από τα πιλωτικά πράγματα που κάναμε για την ανακύκλωση, για το πώς πρέπει να είναι ένας οικισμός και πώς θα πρέπει να διαχειρίζεται μια περιαστική περιοχή τα απορρίμματά της με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών κάδων για την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, διαφορετικών κάδων για τα σύμμικτα απορρίμματα και κάδων κομποστοποίησης για τα οργανικά τους. Να πω ότι το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Χερσονήσου υλοποιείται όπως πρέπει και όπως προκρίνεται από την νομοθεσία και από την υπηρεσία του Δήμου, αλλά και επίσης γίνονται πάρα πολλές δράσεις προβολής μέσα στα σχολεία για την ανακύκλωση. Υπάρχουν ζητήματα όντως στην κοινωνία που δεν έχει συμβιβαστεί ακόμα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, που αυτό είναι το ζητούμενο, να καταλάβουμε την αξία της αλυσίδας των απορριμμάτων και πώς αυτά μπορούν να παρατείνουν. Η πράσινη κάδη είναι παντού όσον αφορά την ανακύκλωση. Η μπλε κάδη εννοείται. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο μπλε κάδων. Η πράσινη κάδη είναι το σύμμικτο. Η κοινή χρήση. Ακριβώς. Υπάρχει ένα δίκτυο μπλε κάδων που όντως πρέπει να συμπληρωθεί. Δυστυχώς όμως και από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης δεν έχουμε δυνατότητα να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό μας τόσο τακτικά όσο θα θέλαμε. Όπως επίσης το μεγάλο μειονέκτημα σε αυτή τη σημαντική υπηρεσία είναι ότι ενώ διαθέτουμε 4 απορριμματοφόρα, είναι όλα γερασμένα πλέον και αυτά διατίθενται από την Ελληνική Εταιρεία, επαναλαμβάνω, αξιοποίησης ανακύκλωσης και όχι δυστυχώς δικά μας, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές φορές αυτά και πολλές φορές να μην γίνονται τα δρομολόγια στη συχνότητα και στην τακτικότητα που έπρεπε να γίνονται. Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε. Θεωρώ ότι σαν Δημοτική Αρχή την επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να προετοιμάσουμε ούτως ή άλλως το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων από μια καινούργια βάση και θα το κάνουμε από την πρώτη κιόλας μέρα, μάλιστα ξεκινώντας από τη Δευτέρα με την εντολή της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών της Χερσονήσου, να σχεδιάσουμε για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε το σύνολο των απορριμμάτων στις αρχές πάντα της κυκλικής οικονομίας πάντως, και του περιορισμού. Έχουν βοηθήσει σημαντικά στο Δήμο της Χερσονήσου, όπως και γενικότερα σε όλους τους τουριστικούς δήμους και τα ξενοδοχεία που πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία να τοποθετήσουν δικούς τους κάδους, καθώς υπάρχει λέει, το γνωστό παράπονο προς τους δήμους, και δεν αναφερόμαστε μόνο στην Χερσόνησο, ότι στην μνημονιακή εποχή δεν υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες. Και είναι ένα θέμα που το θέτουν εδώ οι τηλεθέατες. Θέλω να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Κύριε Δασκαλέ, συγχωρέστε μια διακοπή. Πολύ γρήγορα. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα και τους κάδους, στο μυαλό του πολίτη, αυτό που μας ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, έχουν ένα σημαντικό ερώτημα. Γιατί ο Δήμος δεν αγοράζει κάδους ή δεν κάνει τις ενέργειες για να έρθουν αυτοκίνητα? Πολύ απλά. Ένας Δήμος που έχει 20 εκατομμύρια στο ταμείο δεν μπορεί να απολογείται στον πολίτη ότι δεν έχει κάδους. Ξέρετε τι είναι να σε παίρνουν καταστηματάρχες και ξενοδόχοι, εμένα ως Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, και να λένε σε παρακαλώ τους λες να μου φέρουν κάδους? Σε ένα Δήμο τουριστικό που έχει εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και εκατομμύρια δημότες, συγχωρέστε με, επισκέπτες να έρχονται στο Δήμο μας. Είναι δυνατόν το 2019 να ετούνται κάδους ξενοδόχοι και επιχειρηματίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να μην έχει ο Δήμος? Για ποιο λόγο δεν κάνει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες να προμηθευτούν είτε αυτοκίνητα είτε κάδους? Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ερωτήματα και να τα πετάς σαν πυροτεχνήματα στην οθόνη ενός τηλεοπτικού σταθμού. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και πρακτικοί και ρεαλιστές και να γνωρίζουμε όταν λέμε για τέτοια πράγματα ότι το θέμα είναι να είμαστε δήμαρχοι αύριο. Τα 18, 19, 20, όσα θέλετε εκατομμύρια, πείτε ότι μπορεί να έχει ο Δήμος Χερσονήσου ένας άλλος, δεν είναι ένα ποσό το οποίο το διαχειρίζεται ο Δήμος και το κάνει ό,τι θέλει. Για τα ζητήματα των ανταποδοτικών τελών και των τελών των εξόδων που πρέπει να κάνει ή των επενδύσεων που πρέπει να κάνει ένας Δήμος για τα ανταποδοτικά του, για την καθαριότητα συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι από ένα συγκεκριμένο κωδικό. Από αυτά που εισπράττει από τον πολίτη και που τον έχει επιβαρύνει από τα δημοτικά του τέλη, από αυτά μπορεί να αποδώσει. Στο Δήμο Χερσονήσου, με μια πολύ καλή και πιεστική διαχείριση, τα ανταποδοτικά τέλη
αρκούν για να παρέχονται υπηρεσίες της καθαριότητας σε ένα πολύ καλό βαθμό, με τη συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη αλλά και δικών μέσων όπως είναι η ανακύκλωση. Αλλά δυστυχώς δεν επαρκούν για να μπορέσουμε να αγοράσουμε ένα καινούριο στόλο για τα οχήματα της ανακύκλωσης ή ένα μεγάλο αριθμό κάδων που και εμείς τα θέλαμε. Uh-huh. Δεν είναι σε καμία περίπτωση λογικό ή δεν θέλουμε ένας δημότης ή ένας επιχειρηματίας να ζητά 5 κάδους ή ένα κάδο και να μην έχουμε να τον δώσουμε. Είναι λοιπόν, υπάρχει μια δυσκολία στο ότι δεν υπάρχει ο χώρος στις ανταποδοτικές υπηρεσίες να μπουν παραπάνω δαπάνες. Αυτό όμως που έχει γίνει ήδη με δική μας προτροπή και με νομοθέτημα που έγινε το περασμένο διάστημα και κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό από τον κύριο Σέγκο, ότι αντελήφθη το Υπουργείο ότι μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να χρηματοδοτούν με δικά τους χρήματα τις ανταποδοτικές υπηρεσίες και να λύνουν τέτοια ζητήματα. Uh-huh. Αυτό έγινε όμως με νόμο ο οποίος τροποποιήθηκε τον Μάρτιο. Όχι μόνο για το Δήμο Χερσονήσου, για το σύνολο της αυτοδιοίκησης και το οποίο το πρόκρινε ο Δήμος Χερσονήσου. Άρα λοιπόν, εμείς το δρόμο για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τέτοιες ανάγκες χωρίς να επιβαρύνουμε μονοσήμαντα τον πολίτη με αύξηση των τελών, τον βρήκαμε, τον επιλέξαμε και μπορούμε να τον εφαρμόσουμε από αύριο. Χρησιμοποιούμε τα ανταποδοτικά ωφέλη όμως, κύριε Δασκαλάκη, στο Δήμο Χερσονήσου κατά το δοκούν. 1 εκατό των ανταποδοτικών, ο Δήμος Χερσονήσου έμεινε φέτος χωρίς προϋπολογισμό για τα ανταποδοτικά στην άρδρευση. Για αυτά τα πράγματα κόβουμε απευθείας αναθέσεις, τιμολόγια για τα οποία ελεγχόμαστε από τον εισαγγελέα. Για θέματα που άπτονται τη καθημερινότητα, όπως είναι η καθαριότητα, κομβικού θέματος για την ποιότητα ζωής του πολίτη, του δημότη και του επισκέπτη, δεν ακουμπάμε για άλλους λόγους. Έχουμε κοπήκανε σε μία μέρα 117 τιμολόγια για τα οποία ελεγχόμαστε από τον εισαγγελέα σε θέματα ηλεκτρολογικού υλικού, τα οποία είναι γνωστά πια στο Δημότη, αλλά για κάδους δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Δυστυχώς, δηλαδή, κύριε Δασκαλάκη. Δεν που δεν κάναμε αυτή τη διαδικασία για τους κάδους. Δυστυχώς, κύριε Δασκαλάκη, η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Ο Δήμος Χερσονήσου, και καλώς έγινε αυτό, δεν μπορούσε να μπει στο παρατηρητήριο, έμεινε χωρίς προϋπολογισμό. Λέω ξεκάθαρα ότι στον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου αυτά που τώρα ισορρόπησαν τον προϋπολογισμό θα κληθεί να τα πληρώσει με εσωτερικό δανεισμό. Η επόμενη δημοτική αρχή θα τα καταλογίσει στο Δημότη, γιατί αυτό λέει ο νόμος, ότι ό,τι δανειστούμε για να καλύψουμε το εσωτερικό μας έλλειμμα από τα ανταποδοτικά διαχέονται μέσα στην επόμενη πενταετία και πρέπει να γυριστούν πίσω. Άρα τι κάναμε? Πήραμε χρήματα αυτή την πενταετία με την κακή μας διαχείριση, βάλαμε το Δήμο μέσα και τα μετακυλίουμε σε επόμενους. Αυτό σας βολεύει να λέτε. Δυστυχώς, κύριε Δασκαλάκη και κύριε Μαστοράκη, αυτή δεν είναι ορθή διαχείριση του Δήμου Χερσονήσου. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ναυαρχίδα, πρέπει να ξανααποτελέσει ναυαρχίδα και εκτιμώ ότι το διακύβευμα και των προσεχών εκλογών της Κυριακής είναι η Δημοτική Αρχή που θα έρθει να καταστήσει το Δήμο Χερσονήσου από τους πρώτους στη χώρα. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Μαστοράκη, επειδή έθεσε ένα θέμα ο κύριος Σέγκος, έτσι είναι και η δύναμη της τηλεόρασης. Πολλές φορές εσείς ήδη κατευθύνετε και τη συζήτηση στο κομμάτι το οποίο θέλετε να αναδείξετε. Κύριε Μαστοράκη. Ο Δήμος Χερσονήσου όντως προσπάθησε να βρει λύση για την ανταποδοτικότητα στην άδρευση και στο να μην δημιουργήσει επιπλέον χρεώσεις και βάρη στον καταναλωτή αυτής της σημαντικής υπηρεσίας, ειδικά για τους κατοίκους της ενδοχώρας και όχι μόνο του Δήμου Χερσονήσου. Επέλεξε λοιπόν να επιμείνει σταθερά στην απέτησή του να του δοθεί αυτή η δυνατότητα και να δίδεται αυτή η δυνατότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας να επιδοτούν στην ουσία τις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες σε ένα βάθος χρόνου. Κάτι το οποίο δεν θα δημιουργεί κανένα επιπλέον βάρος στο μέλλον. Τι γίνεται? Μοχλεύει χρήματα στην ουσία από το Ταμείο του Δήμου και από τα διαθέσιμά του για αυτές τις υπηρεσίες που πρακτικά δεν μπορούσε. Τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού όμως. Όχι, είναι αδιάθετα υπόλοιπα. Ένα λεπτό. Δεν έχετε προγραμματίσει να κάνετε τα έργα που πρέπει για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα. Ο νόμος λέει αδιάθετα υπόλοιπα από κωδικούς. Τι σημαίνει αδιάθετα? Ωραία, είπε θα κάτι μπορούσαμε άλλο. Να κάνουμε κάποιο έργο και να το διαθέσουμε. Δεν το κάνουμε ούτε αυτό. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να αναχρηματοδοτήσει στην ουσία εσωτερικά την υπηρεσία της άδρευσης με 700.000 ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι στέρισε κάτι από το η τροπολογία από, το ενδυνάμει, από αδιάθετα υπόλοιπα. Ωραία, από τα αδιάθετα υπόλοιπα. Γιατί πούμε, είναι αδιάθετα λοιπόν, και δεν έχουμε υλοποιήσει έργα? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, να πούμε ποια είναι τα αδιάθετα εκατομμύρια υπόλοιπα. Σε ένα Δήμο Χερσονήσου. Ωραία. Είναι κενό γράμμα. Ο Δήμος Χερσονήσου δεν είναι τράπεζα να αποθηκεύει χρήματα. Όχι βέβαια. Και όμως ούτε είναι υπηρεσία που πρέπει χρόνια, να πάρει δάνειο. Σε 5 χρόνια, δήμαρχέ μου, που ήσασταν δημοτική αρχή και άλλα 4 χρόνια πριν που ήσασταν αντιδήμαρχος, περίμενε ο Δημότης Χερσονήσου να έχετε υλοποιήσει έργα ή να έχετε προγραμματίσει. Τα έργα είναι υλοποιούνται, είναι προγραμματισμένα. Πόσα χρόνια τα θέλετε, δήμαρχε, για να βελτιώσετε το Δήμο? 20 χρόνια δημοτική αρχή. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, κύριε
κύριε Δασκαλάκη. 120 εκατομμύρια ευρώ και πλέον έργα, προμήθειες, μελέτες και δράσεις υλοποιούνται, είναι τίποτα, προγραμματισμένα δήμαρχε, τίποτα και είναι σε, σε διαδικασία δημοπράτησης. Αυτά είναι, δεν σημαίνει ότι ένα έργο το οποίο σημασιοποιηθεί και ο εργολάβος δεν μπήκε το Φεβρουάριο για να μην δημιουργήσει ένα στάτους στην κεντρική περιοχή. Τα 120 εκατομμύρια δεν τα βλέπει ο πολίτης. Πρόβλημά σας, δεν ο δήμαρχος βλέπει λάμπες που πάτε να βάλετε που αυτή τη στιγμή υφίστανται μόνο τα σίδερα στα πεζοδρόμια στην περιοχή των κουβών. Είναι όριμος να κρίνει και με όλη αυτή τη στάση σας τι καταφέρατε να πάρετε 400 ψήφους παραπάνω σε μια τέτοια διαδικασία αντιπολίτευση που κάνετε 5 χρόνια. Αυτό είναι δήμαρχε το διακείμενο. Μα εσείς πήρατε δήμαρχε 2.500 ψήφους παρακάτω. Αν είναι έτσι. Ωραία, αυτό όμως θα το συζητήσουμε για αυτό. Να το συζητήσουμε για την πήραμε 2.500. Γιατί η ανάπτυξη του Δήμου είναι το διακύβευμα. Δεν είναι να βάζουμε μπασκέτες 15 μέρες πρώτων εκλογών σε χωριό με χώμα. Δεν είναι διακύβευμα αυτό, Δήμαρχε. Ή να πηγαίνουμε καθίσματα σε ένα γήπεδο που δεν χρησιμοποιείται 20 μέρες πρώτων εκλογών. Δεν πρέπει να μπουν. Βεβαίως. Δεν το κατάλαβα. Η γυναίκα του Κέσσαρα, εκτός από τίμια, τέλος πάντων, που φαίνεται πρέπει και να είναι. Θα πρέπει να έχουμε την υπομονή να κρίνουμε κάποια πράγματα. Παραμονές εκλογών και Δήμαρχε θα τα κρίνουμε. Αν ο νομοθέτης θα έπρεπε λοιπόν να πει 6 μήνες πριν τις εκλογές δεν γίνεται τίποτα. Δεν πέφτουν ασφαλτικά, δεν κλείνουν λακκούβες, δεν κάνουμε προμήθειες. Δήμαρχε, 4,5 χρόνια δεν κάνετε τίποτα. Αυτό λέμε. Ωραία. Κατακτοδοκούν γίνονται τώρα, όλα. Λοιπόν, οριμάσαν κάποια πράγματα. 2 μήνες πρώτα εκλογών. Τι να κάνουμε. Αυτό θα πούμε στο Δημότη και στον πολίτη. Όχι, στο Δημότη. Οριμάσαν 2 μήνες πρώτα εκλογών. Περιποιεί τιμή στο Δημοτικό Συμβούλιο να οριμάζουν ώρα. Εμείς αυτά που έχουμε να πούμε στο Δημότη. Τολμήσαμε και τα γράψαμε και απολογιστικά σε ένα έντυπό μας. Ποιο, Δήμαρχε? Αυτό που το κλειστό των Μαλίων, Δήμαρχε. Αυτό που είδε η μακέτα του κλειστού των Μαλίων. Όχι, όχι. Πόσα εκατομμύρια είναι από τα 130 λοιπόν, αυτά. Τι είδαμε, τι βλέπει ο Δημότης. Μια μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης των απορριμμάτων που είναι. 5 χρόνια σε Δήμαρχε δεν έχει ξεκινήσει. Ο Δήμος Χερσονήσου αυτή από το 22 εκατομμύρια μια μελέτη. Ενός εργοστασίου για τη μηχανική διαλογή και την κομποστοποίηση των απορριμμάτων. Την οποία με δικιά πάνω από 20 εκατομμύρια. Εσύ το λέτε. Πάνω, το από, λέω, πάνω από 20 εκατομμύρια έργα της ΔΕΙΑ αποχέτευσης δίκτυα, αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός ο οποίος λειτουργεί και άλλος που είναι σε εξέλιξη. Δίκτυα εκτεταμένα αλλά αντικατάστασης των δικτύων ίδρυψης. Πού γίνανε αυτά, Δήμαρχε? Γίνονται, είναι δημοπρατημένα. Είναι δημοπρατημένα. Σας παρακαλώ, εκεί είσαστε 5 χρόνια δήμαρχος. Το κράσι εκτελείται. Και 4 χρόνια αντιδήμαρχος τεχνικών και νομιών. Λέτε, σας παρακαλώ, που γίνονται αυτά τα έργα τώρα, να μας τα πει, να τα ακούσει. Στην περιοχή του Κοκκίνη χάνει. Δεν γίνεται. Στην περιοχή του Κοκκίνη το χάνει στο Βαθιανό κάπο. Δεν υπάρχει αντικατάσταση δικτύων ίδρυψης τώρα που μιλάμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στη Χερσόνησο και στην ανάληψη έργο αυτή τη στιγμή που ολοκληρώνει τις υποδομές της αποχέτευσης. Δεν υπάρχει. Είναι γεμάτο λακκούβες. Δεν υπάρχει. Είναι έργο. Είναι έργο. Έργο το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί πριν από 2-3 χρόνια. Θα μιλάμε. Είναι ένα έργο συμβασιοποιημένο, επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει χρονοδιαγράμματα και μέσα αυτά λειτουργεί. Αφήστε τα αυτά που ξέρετε. Και τι άλλο έχει υλοποιηθεί η Δήμαρχη? Τα γνωρίζετε. Το 2014 να λέτε στον πολίτη αυτό που θέλετε να ακούσει. Δεν είναι έτσι. Θα του λέτε αυτά που στα δημοτικά συμβούλια αποφασίζουμε, στα συλλογικά όργανα που είμαστε, στα νομικά πρόσωπα που είμαστε. Το 2018. 1,5 εκατομμύριο υπάρχει. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Κύριε Μαστοράκη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για μια ανυπαρξία έργου και να μην αφήνουμε να υποθούν κάποια πράγματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή 1,5 εκατομμύριο έργο για την αναβάθμιση της σχολικής στέγης των υφιστάμενων σχολείων που είναι σε διαγωνιστική διαδικασία. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια συμβασιοποιημένα έργα ασφαλτοστρώσεων και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο, τα οποία δεν τα βλέπουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 800.000 ευρώ διαγωνισμός, ο οποίος μπαίνει ο εργολάβος για την αναβάθμιση και δημιουργία παιδικών χαρών οριζόντια σε όλο το Δήμο που δεν τα γνωρίζουμε. Ένα χρόνο μπαίνει η Δήμαρχη. Τι να κάνουμε τώρα, δυστυχώς μπαίνει ο εργολάβος. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Εσείς θα τις καταργήσετε. Θα καταργήσετε. Θα καταργήσετε τις διαδικασίες. Άλλοι Δήμοι έχουν ήδη περαιώσει τις διαδικασίες και έχουν κατασκευάσει παιδικές χαρές. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Το βλέπουν οι δημότες και οι πολίτες. Και εμείς κυκλοφορούμε και γυρίζουμε. Αν υπάρχει ένα διαγωνισμό, μια ένσταση από ένα εργολάβο, υπάρχουν διαδικασίες διαγωνιστικές, θα τις παρακάμψουμε. Και από μια μεριά παγιδεύουν οι ενστάσεις δημοτικές. Δυστυχώς εμάς. Μήπως δεν κάνετε τη δουλειά σωστά, Δήμαρχε? Η δημοκρατία στη Χερσόνησο, 720.000 ευρώ έργο είναι συμβασιοποιημένο, δεν υλοποιείται τώρα γιατί είναι αρχή τη σεζόν, δεν το βλέπετε. Όπως και η πλατεία της Πάνω Χερσονήσου. Των Μαλίων η δημοκρατία σε αυτό δεν το βλέπετε. Ο παραλιακός Χερσονήσου, 820.000 ευρώ με εργολάβο, ο οποίος έχει υπογράψει σύμβαση, δεν το βλέπετε. Είναι δυνατόν? Έτσι θα λειτουργήσουμε?
Έτσι θα λειτουργήσουμε εμείς. Δεν θα κάνουμε πέντε κάτι χρόνια για να προστατεύσουμε τον πολίτη. Όταν οριμάσανε ούτε ένα έργο ανάπτυξη. Εντάξει, αυτό ο μηδενισμός έχει κρυθεί. Ο κόσμος κρίνει, βλέπει. Κύριε, βλέπει, δεν είναι, είναι άβουλος. Κύριε, πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. 5 λεπτά μετά τις 11:30, να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφερθούν. Επομένως, θέλω λίγο έτσι να προλάβω και τη δική σας δυσαρέσκεια ότι δεν έχουν μεταφερθεί. Να σας ευχαριστώ και για το γεγονός ότι οπτικοποιείτε πολλά από τα μηνύματα για θέματα τα οποία συζητάμε, όπως είναι η κάδη των απορριμμάτων, οι παιδικές χαρές. Επειδή όμως βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να θέσω ένα ερώτημα και στον κύριο Μαστοράκη και στον κύριο Σέγκο. Κύριε Μαστοράκη, βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τις παιδικές χαρές, τις μπασκέτες και τον τρόπο με τον οποίο, λέει, διαχειρίζονται οι αθλητικές υποδομές του Δήμου της Χερσονήσου. Και θέλω ένα δικό σας σχόλιο προς αυτό, όπως βεβαίως το ίδιο ερώτημα τίθεται και στον κύριο Σέγκο. Όπως προσπάθησα να πω. Ομαδοποιώ το ερώτημα, ναι, γιατί είναι πολλοί που έχουν στείλει παρόμοιο ερώτημα. Όπως προσπάθησα να πω σε προγενέστερη τοποθέτησή μου, είναι ήδη σε εξέλιξη διαδικασία που έχει μπει εργολάβος για να ξεκινήσει τις παιδικές χαρές στο σύνολο του Δήμου Οριζόντια, είτε με αναβάθμιση υφισταμένων, είτε με ολική αντικατάσταση των οργάνων και βελτιώση των υποδομών στις παιδικές χαρές, πάντα στις προδιαγραφές της πιστοποίησης που προβλέπονται, συνολικού προϋπολογισμού 862.000 ευρώ. Άρα αυτό είναι κάτι που δρομολογείται με πιστοποιημένες δράσεις, όπως προβλέπεται, για την ασφάλεια πάνω απ' όλα των παιδιών που τις χρησιμοποιούν. Και το εστιάζονται για το ερώτημα, συγγνώμη που σας διακόπτω, και για τους δυο, εστιάζονται στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, λέγοντας ότι εκεί πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμός για περιοχή Πρασίνου και για μια παιδική χαρά που θα μπορούσε να αποτελεί ένα ασφαλέ παιδότοπο για τα παιδιά. Προβλέπεται παιδική χαρά στην περιοχή του Κοκκίνου Χάνη, όπως προβλέπεται και με νεότερη μελέτη για την περιοχή των Γουρνών. Μια και είναι αυξημένης ανάγκης περιοχές, όπως και άλλες. Επίσης, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, να πω ότι ο Δήμος Χερσονήσου κατασκεύασε εξ αρχής ένα γήπεδο 5x5 για την νεολαία της ευρύτερης περιοχής της Ενότητας της Επισκοπής, σε μια περιοχή που δεν υπήρχε καμία υποδομή. Κατασκεύασε μια αθλητική εγκατάσταση περίπου των 400.000 ευρώ προϋπολογισμό, με προοπτική να γίνει εκεί ένα αθλητικό πάρκο και αθλητικός πνεύμονας για το σύνολο της περιοχής. Αναβάθμιση με 90.000 ευρώ την αθλητική υποδομή του γηπέδου 5x5 της Χερσονήσου. Έκανε πολλές παραβάσεις στην συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, τόσο στο Μοχό, στη Χερσόνησο, στην Ελιά. Τοποθέτησε τα καθίσματα που είπε ο κύριος Σέγκος πριν στο Μοχό και τοποθετήθηκαν, συμφωνούν με αυτό που είπε ο κύριος Σέγκος, τοποθετήθηκαν μερικές ημέρες πριν τις εκλογές. Τότε έπρεπε να παραδοθούν. Αν παραδίδονταν μετά, θα υπήρχε θέμα παραλαβής τους. Αυτό πρόβλεπε η σύμβαση, αυτό έγινε. Δεν θεωρώ ότι είναι μεμπτό αυτό. Έγιναν συντηρήσεις στις υποδομές των κλειστών γυμναστηρίων και στη Χερσόνησο και στις Γούρνες. Αντικαταστάθηκαν οι πίνακες στη Χερσόνησο. Έγιναν συντηρήσεις στα γήπεδα τένις και στη Χερσόνησο και στα Μάλια και στις Γούρνες. Στα γήπεδα μπάσκετ ανοιχτά που έχουμε σε όλο το Δήμο. Θεωρώ λοιπόν ότι υπήρχε μια συνεχή παρουσία και του Δήμου και της κοινοφελούς επιχείρησης που έχει την ευθύνη αυτών των εγκαταστάσεων. Και αποδεικνύεται ότι από το καλό επίπεδο αυτών των εγκαταστάσεων είχαμε και σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις στο κλειστό της Χερσονήσου, με πανελλήνια πρωταθλήματα και άλλες διεθνούς χείρους εκδηλώσεις. Κύριε Σέγκο. Καλά τα λέει ο Δήμαρχος, μόνο που είναι σε ένα άλλο μήκος κύματος από την πραγματικότητα. Ο Δήμος Χερσονήσου φροντίζει να κάνει διεθνείς διοργανώσεις όπου μπορεί, σε ένα κλειστό χωρίς άδεια. Έχει κάνει τίποτα την πενταετία που πέρασε η τεχνική μας υπηρεσία για να πάρει άδεια το κλειστό της Χερσονήσου? Όλες το τένις έγινε μία. Πόσα χρόνια θέλετε, Δήμαρχε, να το νομοποιήσετε? Είσαστε 5 και 4 εννιά στην εκτελεστήξη. Θα το κάνετε σήμερα μαζικά τα βράδια και την επόμενη μέρα. Πιθανόν. Στο Μοχό, στην Ελιά, συντήρηση κλειστών και τοποθέτηση καθισμάτων. Είναι ντροπή αυτά τα καθίσματα να βγαίνουν όχι από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αλλά να τοποθετούνται όντας αποθηκευμένα επί σειρά μηνών μέσα σε αποθήκες 15-20 μέρες πριν. Ήθελα όμως, κύριε Σέγκο, πέρα από το να κάνουμε την κριτική, γιατί η αλήθεια είναι ότι, και οφείλω να το πω, η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Συγχωρέστε, θέλω να πω κάτι, για να είμαι σωστός και να νιώθω και εγώ καλά με τον εαυτό μου που συντονίζω αυτή τη συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι και τον σοβαρό ρόλο απέναντι στους δημότες της Χερσονήσου να βγει ένα συμπέρασμα. Δεν θέλω μόνο την κριτική, θέλω και την πρόταση. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη, κύριε Δασκαλάκη, η οποία δεν επετεύχθη τα προηγούμενα 5 χρόνια.
Αυτή τη στιγμή αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος σε ενέργειες και δράσεις που γίνονται μέσω της κοινοφελούς επιχείρησης. Γνωρίζετε ότι η κοινοφελή επιχείρηση δεν έχει υλοποιήσει ούτε ένα νόμιμο ένταλμα μέσα στην πενταετία. Αυτό είναι πάλι μια δική σας άποψη. Όταν είπαμε πριν από δύο χρόνια. Ας αλλάξουμε λίγο, έχετε κουράσει να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Να ψηφίσει, δεν υπήρξε ποτέ μικρόφωνο απέναντί σας ή να μην καταθέσατε αυτή την απαράδεκτη γνώμη σας. Κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου, όπως και κανονισμό οικονομικής υπηρεσίας για να μπει ο αρμόδιος υπάλληλος να υπογράφει αυτή τη στιγμή τα εντάλματα της κοινοφελούς τα υπογράφει η πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος με ένα μη μόνιμο υπάλληλο του δημοσίου. Δυστυχώς αυτά καταρακώνουν είναι, το κύρος του Δήμου, τον νομικό θλιβερό, κύριε προσώπο. Δασκαλάκη, θα ήθελα τον και δυστυχώς, ποιο είναι το άσχημο, κύριε Δασκαλάκη. Πάμε τώρα στο διακύβευμα το μεγάλο. Με τον τρόπο που δράει η δημοτική μας αρχή, δεν μπορεί να προγραμματίσει, δεν είναι στο DNA της αυτό το πράγμα. Να προγραμματίσει, να ιεραρχήσει και να υλοποιήσει. Ό,τι τη ζητείτε. Κάθε μέρα αυτό προσπαθεί να υλοποιήσει την επόμενη. Δεν υπάρχει σοβαρό σχεδιασμό δυστυχώς έτσι. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου, κύριε Δήμαρχε. Δέχομαι αυτά που λέτε ότι κάνατε. Δυστυχώς αυτά τα οποία αναφέρατε, το να πάει να ρίχνει ένα κουβά μπογιά σε ένα γήπεδο ένας κάτω. Είναι το λέω σχηματικά. Αυτό το πράγμα είναι κόσμο. Γιατί ένα κουβά μπογιά. Έτσι θα τα βάψετε. Ελάτε το Σεπτέμβριο να τα βάψετε με ένα κουβά μπογιά και με τον Δήμαρχε. Κάνατε πρόσφατα πριν από 1,5 μήνα ανακοινώσατε την ύπαρξη μελέτης και υπογραφή από την περιφέρεια μιας μελέτης για το γήπεδο των Μαλίων της τάξης των 70.000. Την ίδια στιγμή που ο μωρός μας Δήμος έπαιρνα χρήματα 1,5 εκατομμύριο για το γήπεδο του. Δήμαρχε, δεν μπορούμε πια να κοροϊδεύουμε τους δημότες μας πετώντας τους καθρεφτάκια όπως κάνετε καθημερινά. Εκείνο που θέλω να καταλήξω, κύριε Δασκαλάκη, ο Δήμος Χερσονήσου, όντας πολύ μεγάλος και οικονομικά και οικιστικά και τουριστικά, πρέπει να αποκτήσει σοβαρές διαδικασίες προγραμματισμού, ιεράρχησης και υλοποίησης των αναγκών του. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Ο Δήμαρχός μας ανέφερε για 130 εκατομμύρια έργα, εργοστάσια κτλ. Ο Δημότης που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας βλέπει από τηλεόραση, γνωρίζει ότι τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε για σχέδια επί χάρτου και μακέτες και στα προγράμματά μας να δείχνουμε το μελλοντικό στάδιο των Μαλίων, το οποίο είναι κάτι το μεγαλεπίβολο και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε στήλους φωτισμού γιατί δεν είχαμε προϋπολογισμό. Κατά τα άλλα φταίει η αντιπολίτευση που δεν μπαίνουν στήλοι σε ένα γήπεδο ή δεν μπαίνουν κουφώματα σε ένα σχολείο. Κύριε... Δεν περιποιεί τιμή σε ένα Δήμο αυτού του τύπου οι δικαιολογίες προς το Δημότη, παραμονές εκλογών, ανταυτού να φυτρώνουν κάπου φωτιστικά σώματα στη μέση του δρόμου και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, ηρίστο εμπαρόδο. Αυτή τη στιγμή κρέμονται κάποια καλώδια, εμφανίζονται βεβαίως και δυστυχώς. Και έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, μπαίνουμε τον Ιούνιο και ο δρόμος είναι γεμάτος λακκούβες και όμως, τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή και τελειώνω αγοράζουν πολλά, κάβους ναι. για τα απορρίμματά τους. Κύριε Μαστοράγη. Είναι θλιβερό να ερχόμαστε και να αναπολούμε πάλι πράγματα και διαδικασίες που έχουν ελεγχθεί από τα ελεκτικά συνέδρια που γίνονται τυπικά καθόλου και από τους υπαλλήλους που λειτουργούν μέσα στην κοινοφελή επιχείρηση αλλά και από τη διοίκησή της και αυτή που είναι τώρα και την προγενέστερη. Όταν ο κύριος Σέγκος ήταν επί σειρά ετών αντιπρόεδρος στη συγκεκριμένη κοινοφελή επιχείρηση και δεν κοβόταν ένταλμα για την πληρωμή ούτε της μισθοδοσίας του προϋπολογισμού, του προσωπικού. Δεν είναι τίποτα παράνομο, ούτε κύριε Δημαρχέ. Είναι δυνατόν να πληρώνεται μισθοδοσία χωρίς ένταλμα με όνομα με την μετακίνηση των χρημάτων από το Ταμείο της Τράπεζας, του νομικού προσώπου και από την Τράπεζα στον εργαζόμενο χωρίς να εκδίδεται ένταλμα και να ελέγχεται και μας κάνετε και κριτική πάνω σε αυτό σε πράγματα που ελέγχουμε. Όλη η μισθοδοσία. Καμία ενέργεια και καμία δράση δεν έγινε στην κοινοφελή παλαιότερα χωρίς να ελεγχθεί. 39 εντάλματα και περιπτώσεις ήταν. Λοιπόν, τώρα έχουμε χιλιάδες περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων. Είναι πολύ απλά. Οι οποίες, Δήμαρχε μου, επειδή είναι κάτω από 5.000, δεν ελέγχονται από κανένα επίτροπο. Γιατί εδώ. Μην κοροϊδεύουμε το Δημότη. Να πω κι εγώ αυτά που πρέπει να πω. Κάτω το 5.000. Κύριε Σέγκο, κύριε Σέγκο, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Κύριε Μαστοράκη, ολοκληρώστε. Για μια διαχείριση της κοινοφελούς και ήταν αντιπρόεδρος. Ο κύριος κύριε Δασκαλάκη, όταν αυτό το πράγμα, για 3,5 χρόνια πήραν τη μισθοδοσία στο βοήθεια στο σπίτι. Όμω δεν είχε ούτε ένα υπάλληλο. Ούτε υπάλληλο δεν είχε δώσει τότε δημοτική αρχή. Γιατί δεν προσλάβατε. Γιατί εμείς δεν ζητήσατε. Γιατί δεν απαιτήσατε. Ζητήσαμε και δόθηκε από την τότε δημοτική αρχή, τη οποία ήσασταν αντιδήμαρχο οικονομικών. Εσεί ήσασταν. Εγώ ήμουν πρόεδρο του Ελληνικού Ταμείου, κύριε Δασκαλάκη. Ήσασταν εκτελεστικό μέρο τη τότε δημοτική αρχή, ω αντιδήμαρχο οικονομικών. Κύριε Σέγκο, μιλάτε και οι δύο, κύριε Μαστοράκη. Κάποιο λοιπόν που έχει πληρώσει για 3,5 χρόνια. Μισθοδοσίες προσωπικού από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν το έχω πληρώσει εγώ, κύριε Πέτρη. Αντιπρόεδρος ήσασταν. Δεν το έχω πληρώσει εγώ, κύριε Δημήτρη. Προ Θεού, αυτό το πράγμα είναι σπέκουλα και μομφή. Και αυτά έχουν ελεγχθεί. Δεν ήσασταν αντιπρόεδρος.
Ήμουν αντιπρόεδρος, ήμουν πρόεδρος. Έχουν ελεγχθεί και έχουν περιωθεί. Έχουν περάσει απολογισμοί του, έχουν περάσει όλα. Τίποτα δεν έχει ελεγχθεί. Εν αντιθέσει, κύριε Δήμαρχε, πέρυσι οι απολογισμοί τη κοινοφελού επιχείρηση δεν περάσανε. Από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν περάσανε γιατί δεν είχατε καμία πρόθεση να καθίσετε να συζητήσετε. Μα ούτε τις ψηφίσετε ούτε εσείς. Οι δικοί σας άνθρωποι λείπανε, κύριε Δήμαρχε. Αν δεν τις ψήφισε ένας Δημοτικός Συμβούλιος. Ήταν οι 17 εκεί για να ψηφίσουν. 20 Δημοτικού Συμβούλους είχατε. Είχατε 20 Δημοτικού Συμβούλους, κύριε Δήμαρχε. Αυτοί που ήταν δεν τα ψηφίσανε. Και δεν παρίστανται ούτε οι 17 δικοί σας για να ψηφίσουν. Να δημιουργούμε προσκόμματα. Δεν δημιουργούμε προσκόμματα. Προσκόμματα να δημιουργούμε και να μην αφήνουμε να λειτουργεί μια υπηρεσία που είναι απόλυτα δίπλα στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε εδώ, αναφερθήκατε, κύριε Δήμαρχε, ότι υπάρχει πιθανότητα άνθρωποι δημοτικοί σήμερα να πάνε φυλακή. Κανείς δεν πάει φυλακή. Από τις ενεργείες. Κανείς δεν πάει φυλακή. Είσαστε ήσυχος εσείς. Ναι, είμαι απόλυτα ήσυχος. Είσαστε... Γιατί δεν έχω βλάψει κανένα και δεν έχω λειτουργήσει υπέρ κανενός εις βάρος του Δήμου. Δεν το γνωρίζει αυτό όμως ο Δημότης, ούτε ο νομοθέτης, κύριε Δήμαρχε. Ο Δημότης βλέπει και γνωρίζει. Με τις απευθείας αναθέσεις που κάνετε, γι' αυτό έχει μπει ο εισαγγελέας μέσα. Κύριε Σάγκο, κύριε Σάγκο, μισό λεπτό. Κύριε Μαστοράκη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Είναι λοιπόν λυπηρό σε μια υπηρεσία που είναι απόλυτα ταγμένη στις ανάγκες του πολίτη, μια κοινωνική υπηρεσία στην ουσία που έχει αναφορά στα κοινωνικά ζητήματα, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, να πυροβολείται στην ουσία κυριολεκτικά έτσι 3,5-4,5 χρόνια φταίτε, τώρα. 4,5 χρόνια. Με τις ενέργειές σας που την έχετε αφήσει ανεξέλεγκτη. Για τη διοίκησή της, για την πρόεδρό της. Εσείς την έχετε αφήσει ανεξέλεγκτη την υπηρεσία αυτή. Το έργο λοιπόν. Το έργο λοιπόν με όποια διαδικασία και αν τη δούμε. Μα δεν είναι μόνο όποια. Να το λάθος. Το απολαμβάνει. Δεν υπάρχει όποια διαδικασία. Η διαδικασία είναι απόλυτα νόμιμη. Κύριε Δασκαλάκη, αυτό είναι το τραγικό λάθος της Δημοτικής Αρχής. Με όποιο τρόπο και αν το απολαμβάνει. Είναι απόλυτα νόμιμη. Είμαστε θεματοφύλακες του δημόσιου συμφέροντος. Κύριε Δασκαλάκη, αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ένα ένταλμα στον Επίτροπο και να είναι νομίμως εκδιδόμενο ένταλμα όταν έχει 15.000 αξία. Και να μην το αμφισβητούμε αυτό και όταν το αντίστοιχο είναι κάτω από τις 5.000 που δεν πάει στον Επίτροπο να το αμφισβητούμε. Είναι αυτοδικαίως το ίδιο νόμιμο όπως και αυτό που πήγε πάνω από τις 15.000. Κύριε Μαστοράκη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ απλή διοίκηση αν θες να την υπηρετείς για το καλό του τόπου, του πολίτη. Όχι με ανεξέλεγκτο τρόπο. Διότι όταν αυτό το αγοράζεις 5 και χρεώνεται, κάνει 2, είναι ένα ερώτημα αυτό, κύριε Δήμαρχε. Όπου έγινε αυτό, να μα το υποδείξετε. Κύριε Δήμαρχε, ζήτησα πρόσφατα τα τιμολόγια τη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Οικονομικής και τη Δευτεροβάθμιας και δεν μου έδωσε τίποτα. Είπα να μην δοθούν. Είπατε εσείς να μην δοθούν, δεν μου τα έδωσε ο αντιδήμαρχος. Γιατί, κύριε Δήμαρχε. Θα τα πάρετε. Για ποιο λόγο, κύριε Δήμαρχε. Εδώ και 4 μήνες. Κάτι που για τον πολίτη κάνει 5. Πληρώνεται 5. Δεν υπάρχει καμία δαπάνη να πληρώνεται 5 και 1 σέντ. Ελπίζω, κύριε Δήμαρχε, να μην επιβαρυνθεί το Δημοτικό Συμβούλιο με την ψήφο του με μη κανονικές δαπάνες γι' αυτό. Λοιπά, σας έχω πει να μου τα υποδείξετε. Ελπίζω, όπως σε προηγούμενη εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, να μην παραδεχτείτε ότι υπάρχει πιθανότητα Δημοτικοί Σύμβουλοι να εγκληθούν από εισαγγελέα και να τους καταλογιστούν ποσά λόγω της δικής σας διορχής. Το είπε σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα είπε άλλο. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ακριβώς αυτό είπατε. Δεν είπα για Δημοτικούς Συμβούλους. Οποιαδήποτε ευθύνη υπάρχει είναι δική μου και του αντιδημάρχου που έκανε τη δουλειά. Μα είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο που ψήφισε, Δήμαρχε. Σε καμία περίπτωση. Και ευτυχώς αυτά είναι καταγεγραμμένα στα μέσα, οπότε είναι εύκολο να τα διασταυρώσει ο πολίτης. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι απασχολεί πάρα πολύ το Δήμο της Χερσονήσου. Αναφέρονται στο κομμάτι των κυκλικών κόμβων και τον τρόπο που διαχειρίζεται η παλιά εθνική οδός από την περιοχή των Γουβών μέχρι και τα Μάλια. Η αλήθεια ήταν ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το έθετα και νομίζω ότι ο κύριος Μασοράκης και κατά τη διάρκεια της μη προεκλογικής περίοδου, μέσα από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, ώρα εχμής στα 3 χρόνια που είμαστε στον αέρα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Και θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Σέγκο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών, οδηγών και πεζών. Και θέλω τη συγκεκριμένη δική σας πρόταση. Στην Παλαιά Εθνική Οδός υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, ειδικά στο κομμάτι των Γουβών, με κόμβους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει και θανατηφόρα πολλά ατυχήματα, ειδικά στις Γούβες, και στο κεντρικό κόμβο των Γουβών, αλλά και λίγο πιο ανατολικά, τα οποία πρέπει να βρεθεί λύση. Δυστυχώς, οι δέουσες ενέργειες που έχουν να κάνουν πιθανότατα με τη δημιουργία κάποιου roundabout ή τοποθέτηση, αν θέλετε, ακόμα και μέσων διαχείρισης της κυκλοφορίας, προκειμένου να μειωθούν οι ταχύτητες και να υπάρξει αυτό. Να υπάρξει η μείωση των ατυχημάτων. Δεν έχουν γίνει. Είναι μια παλαιά εθνική οδός. Σίγουρα στην παλαιά εθνική οδός τη μέριμνα και τη δικαιοδοσία δεν την έχει ο Δήμος. Όμως με την πίεσή μας πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις ώστε να λυθούν αυτά τα θέματα. Να μην ξεχάσω να πω ότι μέσα στο Δήμο Χερσονήσου, κύριε Δασκαλάκη, υφίστανται όμως και πολλοί άλλοι κόμβοι επί της εθνικής οδού. Πάλι δεν είναι δικαιοδοσία μας, πρέπει να το αναφέρω εδώ. Η πολιτική πίεση είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα, όπως είναι ο κόμβος της Επισκοπής.
είναι ο κόμβος του Κοκκίνη, όπου λίγο πριν, αναδυτικότερα, από εκεί που είναι οι ράμπες. Ο Δήμος Χερσονήσου έπρεπε, το δίχως άλλο, να απαιτήσει να γίνει ο κόμβος στην περιοχή ο ορθός και ο σωστός και όχι αυτές οι ημιράμπες οι οποίες ξαναστρώθηκαν και παραδόθηκαν πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά μόλις τις περάσεις και ξεκινήσεις να πας προς τη γέφυρα της Ανοπόλεως, εξακολουθεί το δόστρωμα να είναι γεμάτο λακκούβες, γεμάτο, αν θέλετε, σαμαράκια και πολύ επικίνδυνο κατά τη χρήση του. Αλλάξαμε λοιπόν 100 μέτρα οδόστρωμα στη ράμπα και όλο το υπόλοιπο είναι ένα άθλιο οδόστρωμα σε έναν κακοστρωμένο σεντόνι. Άρα η δική σας πρόταση. Ο κόμβος των Γουβών. Πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί και η είσοδος από τον Άγιο Νικόλαο προς τις Γούβες. Ενώ να μην ξεχάσω να πω ότι και στο κομμάτι των Μαλίων πρέπει να ολοκληρωθεί ο ημικόμβος που πάει προς Κράση και να γίνει κόμβος και προς δύο κατευθύνσεις. Πρέπει λοιπόν, επειδή όντως είναι δικαιοδοσία της περιφέρειας και όχι υπηρεσιών του Δήμου, πρέπει να είμαστε ορθοί στην τοποθέτησή μας. Αποτελεί πολιτική πίεση. Μάλιστα. Δεν έχουμε δει κανένα αποτέλεσμα. Η υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων, ώστε να μειώνει την επικινδυνότητα στη χρήση των. Κύριε Μαστοράκη, το ίδιο σύντομο και εσείς. Είναι λυπηρό στην διαδικασία του να μηδενίζουμε τα πάντα για το Δήμο Χερσονήσου να παίρνει μπάλα κι άλλους. Είναι τουλάχιστον άδικο. Δεν μπορεί στην αντιπολίτευση που γίνεται στο όνομα του Δημάρχου του Γέννη του Μαστοράκη, τη δημοτική του παράταξη, τη δημοτική του ομάδα, να μηδενίζουμε και έργο υπαρκτό που υπάρχει από την περιφέρεια Κρήτη. Θα γίνω λοιπόν συγκεκριμένο. Υπάρχει ήδη δημοπρατημένο εδώ και μήνες. Και έχει μπει στη διαδικασία ο εργολάβος για να κατασκευάσει τα 10 εκατομμύρια έργα την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, που δύο μεγάλα έργα από αυτά είναι η διακλάδωση των Γουβών, το έχω πει και επανειλημμένος από εδώ, το έχει πει ο Περιφερειάρχης, έχει δοθεί δημοσιότητα, η διακλάδωση της ανάληψης με σηματοδότες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας όπως πρέπει σε αυτούς τους χώρους και να μην το γνωρίζουμε για να είμαστε δήμαρχοι. Το γνωρίζουμε, δήμαρχε. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τίποτα δεν έχει γίνει. Πώς θα γινόταν αυτό βλέπετε το έργο όταν. Βλέπετε κόβους να γίνονται προς το αλάγνι, προς το αρκαλοχώρι και τίποτα εδώ, δήμαρχε. Να τελειώσω. Γιατί εσείς δεν θέλατε να είναι κλειστό ο ΒΟΑΚ το χειμώνα που κατασκευαζόταν ο δεύτερος κλάδος του και να κλείσουν και οι γούβες και η ανάληψη για να γίνει το έργο. Μέσα στην τετραετία, δήμαρχε, να έχει γίνει κάποιο έργο. Αυτό θα ήθελα. Λοιπόν, επειδή παραμβήκαμε μέσα στην τετραετία στην περιφέρεια και είδαμε τη σπουδαιότητα του έργου, μπήκε σε διαδικασία να ξεχωρίσουν αυτά τα χρήματα όπως και τη πεζογέφυρα των Γουρνών, να δημοπρατηθεί χωριστά η πεζογέφυρα, να δημοπρατηθούν αυτά σε δεύτερο χρόνο και να μπορούν να κατασκευαστούν στο τέλος της χρονιάς. Είναι δυνατόν να μην τα βλέπετε? Η πεζογέφυρα στο τέλος χρονιάς. Όχι, υπάρχει κάτι άλλο. Εκτελείται το συνοδό έργο. Είναι το γεφύρι της Σάρκας, λοιπόν, του Δήμου Χερσονήσου. Επίσης, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι και ο κόμβος της Επισκοπής, με τις δικές μας παρεμβάσεις και της τοπικής κοινωνίας αλλά και της δικές μας σαν Δημοτική Αρχή, μπήκε στη διαδικασία να βγει από το σιρτάρι, να ανασχεδιαστεί, να γίνει μια πρόταση που εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις οδικής ασφάλειας και σύνδεσης του ΒΟΑΚ με το επαρχιακό δίκτυο. Και ολοκληρώνονται οι αδειοδοτήσεις για να μπορεί και αυτό το έργο να δημοκρατηθεί με τη δέσμευση του Περιφερειάρχη όπως έχει γίνει. Λοιπόν, δεν μπορεί να εγκαλείται ο Δήμος Χερσονήσου γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα ο κλάδος της εισόδου στις Γούβες από τον ΒΟΑΚ. Δεν εγκαλείται ο Δήμος. Είναι ένα έργο το οποίο δεν κάνει ο Δήμος. Μιλάμε για πολιτικές ευθύνες, δεν μιλάμε για κάτι άλλο, προς Θεού. Είναι πολιτική ευθύνη να δοθεί υπολοιπαρίστα σε αυτό. Δήμαρχε, σε όμορο Δήμο έχουν γίνει κάποια έργα οδικών συνδέσεων. Είναι καταφανέστατο ότι στο άγχος σας για να γίνετε δήμαρχος και να μας κατηγορείτε, δυστυχώς παίρνει και άλλους η μπάλα και είναι άδικο, ξαναλέω. Μιλάμε για τις δημοτικές αρχές. Σε εμάς, οτιδήποτε θέλετε, πείτε. Σε άλλους, μην τους εμπλέκετε στο τραπέζι. Λοιπόν, δεν βλέπουμε άλλους. Σε εσάς, κύριε, το κύριε, κρίθηκαν οι άνθρωποι επειδή σε λιγότερο από 8 λεπτά πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Θέλω πολύ γρήγορα, κύριε Μαστοράκη, την τοποθέτησή σας για το θέμα των ΑΜΕΑ. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την Χερσόνησο. Την πρότασή σας. Πολύ γρήγορα όμως. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Η προσπελασιμότητα στους κοινωνικούς χώρους από τους ΑΜΕ είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο για τους ίδιους και για την λειτουργικότητά τους. Και βεβαίως θα πρέπει να αφιερώσουν πολύ περισσότερο χρόνο γιατί είναι εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Όχι, οποιοδήποτε έργο εκτελείται σε επίπεδο αστικής ανάπλασης έχει αυτές τις υποδομές, είτε είναι από έσοδα του Δήμου που δεν είναι υποχρεωτικό, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους που είναι. Άρα λοιπόν αυτή η βαρύτητα δίνεται. Προσπαθούμε να διορθώνουμε σημεία που δεν υπάρχει προσπελασιμότητα και να τα προστατεύουμε. Είναι σημαντικό να μην ενοχλείται η προσπελασιμότητα από την στάθμευση
Και αυτό είναι ένα μέλημα το δικό μας μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας, έστω με τις αντιναμίες, τις δυσκολίες που έχει. Επίσης, να πω ότι οι παιδικές χαρές που κατασκευάζουμε έχουν μέσα και τις προϋποθέσεις για να χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες. Και επίσης, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σχολικά κτίρια που φιλοξενούν παιδιά με τέτοιες ιδιαιτερότητες και στα Μάλια και αλλού. Κύριε... Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, όπως επίσης είναι σε υλοποίηση προμήθεια συστημάτων για την πρόσβαση των αμαία στις παραλίες του Δήμου. Κύριε Σάγκο. Σίγουρα η πρόσβαση των ΑΜΕΑ όπου μπορούμε να έχουμε και εμείς πρόσβαση είναι προτεραιότητα. Είτε αυτά είναι δημόσια κτίρια, είτε απαιτούνται προσβάσεις σε χώρους στάθμευσης πλησίων, πεζοδρομίων κτλ. Πρέπει να γίνουν άμεσα έργα αποκατάστασης. Βλέπουμε ότι είναι, αυτό είναι εύκολα τεχνικό να γίνει και θα είναι προτεραιότητα. Όπως και πρόσβαση όπου χρειάζεται πρόσβαση ανθρώπου είναι στις προτεραιότητες. Βλέπουμε ότι στο κομμάτι της παραλίας, λόγω του τουρισμού, υπάρχουν σημαντικά θέματα πρόσβασης ΑΜΕΑ λόγω της κακής ρύθμισης του κυκλοφοριακού. Άρα είναι σημαντική προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή με χρήση των κατάλληλων εργαλείων εκτός από τη Δημοτική Αστυνομία, απαγόρευση στάθμευσης σε γωνίες, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι ράμπες πρόσβασης στα πεζοδρόμια και να είναι απρόσκοπτη η προσπελασιμότητα των ΑΜΕΑ. Είναι μια προτεραιότητα, είναι αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Είναι μέσα στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Και επειδή βλέπω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το θέμα των αδεσπότων, κύριε Μαστοράκη, επίσης η δική σας πρόταση. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύση με τη δημιουργία ενός καταφυγίου για τα αδέσποτα ζώα για το Δήμο μας, γιατί είναι μια προτεραιότητα που πρέπει να την κάνουμε σαν όριμοι άνθρωποι και σύγχρονοι πολίτες, σε αυτή την σημαντική ευθύνη απέναντι σε αυτά τα όντα. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει αναπτύξει πάρα πολλές δράσεις αυτά τα χρόνια. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μετατροποποιήσει τους ΧΟΑΠ των Γουβών, να δοθεί δυνατότητα να βρεθεί ένας χώρος, γιατί υπάρχουν απαγορευτικές δυστυχώς δεσμεύσεις για τη δημόσια περιουσία λόγω του χωροταξικού της και των χρήσεων γης να μπορούν να γίνουν τέτοιες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να μετεστεγαστούν τα ζώα που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο καταφύγιο, στον χώρο της πρώην Αμερικάνικης βάσης, αλλά και να έχουν τις υποδομές που πρέπει και την αξιοπρέπεια που πρέπει. Επίσης, αυτό που έχουμε προτείνει στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων για να γίνει μια συλλογική πρόταση προς την Περιφέρεια Κρήτης είναι να προμηθευτεί η Περιφέρεια Κρήτης ένα όχημα που θα είναι στην ουσία ένα κινητό, μια κινητή μονάδα κτηνιατρικής φροντίδας για τα αδέσποτα ζώα και να μπορεί να αξιοποιηθεί στο σύνολο των Δήμων της Κρήτης, γιατί είναι μια σημαντική υπηρεσία. Κύριε Σάγκο. Η προστασία των αδέσποτων ζώων και η δημιουργία, αν θέλετε, διαδικασιών που να υποστηρίζουν την προστασία τους είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, κύριε Δασκαλάκη. Η δημιουργία κοινοκομείου για τους γνωρίζοντες είναι δυστυχώς μία ακριβή και δύσκολη διαδικασία. Εκείνο λοιπόν το οποίο προτείνουμε και το οποίο πρέπει να γίνει πράξη με τη νέα Δημοτική Αρχή είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός διαδημοτικού κοινοκομείου σε συνεργασία με όμορους δήμους όπου οι χρήσεις γης και τα ΣΚΟΑΠ το επιτρέπουν ούτως ώστε να είναι πολύ πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία κατασκευής του και χρήσης του. Άρα λοιπόν, παράλληλα με τα όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος, υπάρχουν και γρηγορότερα βήματα που μπορούν να γίνουν. Τα αδέσποτα είναι όντα τα οποία έχουν ψυχή. Πρέπει να τα προστατεύσουμε. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Αυτό δε που συναντούμε στους δρόμους μας, το οποίο έχει με τη θανάτωση των ζώων, ειδικά στους δρόμους, είναι κάτι το αναξιοπρεπές και εκτιμώ ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας και της περιφέρειας και των Δήμων πρέπει να δημιουργήσουν μια κατάλληλη δομή. Άμεσα αυτά τα νεκρά ζώα να απομακρύνονται από τα οδοστρώματα και όσο γίνεται περισσότερο να υπάρξουν δράσεις που να βελτιώνουν την ζωή αυτών των ζώων και την καθημερινότητά τους. Πολύ γρήγορη απάντηση και στους δύο. Κύριε Σέγκο, αν είστε ο Δήμαρχος της Χερσονήσου την Δευτέρα, είστε έτοιμος, λέει, να δεχτείτε σκουπίδια άλλων δήμων στο χιτά της Χερσονήσου? Όχι, πέραν το όσα ορίζει ο ΠΕΣΔΑ Κρήτης. Ο ΠΕΣΔΑ Κρήτης ορίζει συγκεκριμένα πράγματα. Χωρίς την ύπαρξη δε του εργαστασίου μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης, μειώνουμε τη διάρκεια ζωής του φορέα μας. Άρα αυτό είναι απαγορευτικό, γιατί είναι σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης περιοχής. Κύριε Μαστοράκη. Θεωρώ ότι πρέπει να σεβόμαστε τον περιφερειακό σχεδιασμό για τα απορρίμματα. Όσοι προβλέπετε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό να χρησιμοποιούν το χώρο εναπόθεση απορριμμάτων στο Δήμο Χερσονήσου, στο Χιτά Χερσονήσου, πρέπει να το κάνουν και το κάνουν. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνει η μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων, που είναι σε διαγωνιστική διαδικασία, όπως είπα πριν, θα μπουν και άλλοι χρήστες, όπως είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου, ο Δήμος Βιάννη, ο Δήμος ολόκληρος, ο Δήμος Μινώα και ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες
που οφείλει το εργοστάσιο να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους. Αν υπάρξει κάτι άλλο, θεωρώ ότι δεν προβλέπεται αυτό το περιφερειακό σχεδιασμό αυτή τη στιγμή και δεν θα πρέπει να μπαίνει στο τραπέζι. Θέλω να σας πω, κύριε, ότι πάνω από το 50% των ερωτήσεων στις οποίες απαντήσατε εδώ, στην εκπομπή Ωρα Αιχμής, στο πρώτο debate για τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ήρθε από τα ερωτήματα των δημοτών της Χερσονήσου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη που δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε όλα τα ερωτήματα. Προσπαθήσαμε κάποια από αυτά να τα ομαδοποιήσουμε. Κύριε Μαστοράκη, η κάμερα είναι μπροστά. Θέλω να απευθυνθείτε στους δημότες και μέσα σε 30 δεύτερα να τους πείτε γιατί πρέπει εσείς και η ομάδα σας να αναλάβετε τα ηνία του Δήμου της Χερσονήσου ξανά από την Δευτέρα που μας έρχεται. Θεωρούμε ότι έχουμε τα χέρια σαν δημοτική παράταξη, σαν δημοτική αρχή που έχει αναδειχθεί ήδη στο επίπεδο των συμβούλων από την Κυριακή που πέρασε, να λύσουμε τα προβλήματα. Υπάρχει η εμπειρία, συσσωρευμένη αυτά τα χρόνια. Υπάρχει η αποδοτικότητα που μπορεί να προκύψει από την αρχή της συνέχειας, μιας και είναι απόλυτα ταυτισμένη με την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Υπάρχουν οι διαδικασίες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και θεωρώ ότι μέσα στο πρόγραμμα αυτό που καταθέσαμε στους πολίτες, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες και βάζοντας πάνω απ' όλα την καθημερινότητα και ό,τι αυτό σημαίνει στα πολλά επίπεδα που έχει για την καλή ποιότητα ζωής των πολιτών και επισκεπτών της Χερσονήσου, έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, να αποδώσουμε αυτά που ήδη έχουμε ξεκινήσει στο Δήμο Χερσονήσου και να κάνουμε πάρα πολλά άλλα σημαντικά πράγματα σε όλους τους άξονες που πρέπει να αντιμετωπίζει ένα Δήμο στις υποχρεώσεις του προς το Δημότη. Το ίδιο ερώτημα και για εσάς, κύριε Σάιν. Αγαπητοί φίλοι, ο Δήμος Χερσονήσου, ο Δημότης Χερσονήσου χθες, με την ψήφο του, κατέδειξε καταφανώς ότι απαιτεί ένα νέο ξεκίνημα. Το νέο ξεκίνημα αυτό απαιτεί νέους ανθρώπους στη διαδικασία, ανθρώπους με όρεξη για δουλειά, αλλά και ανθρώπους που να έχουν εμπειρία, έχοντας διατελέσει θέσεις ευθύνης, υλοποιώντας ένα όραμα το οποίο θα πάει το Δήμο Χερσονήσου μπροστά. Εκτιμώ βαθύτατα ότι με την ομάδα συνεργατών την οποία έχουμε φτιάξει στη Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών του Δήμου Χερσονήσου, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τη θέληση, έχουμε τα εχέγγυα να πάμε το Δήμο μας μπροστά. Μαζί, όλοι μαζί θα το κάνουμε πράξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ακόμα και αν υπήρξαν αρκετές στιγμές έντασης σε αυτήν την τηλεμαχία των δύο διεκδικητών του Δήμου Χερσονήσου, νομίζω ότι κατάφεραν και οι δύο να απαντήσουν στα ερωτήματα τα δικά σας. Εγώ κλείνοντας, θέλω να σας καλέσω να κάνετε μια χειραψία εδώ στο πλατό της εκπομπής, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά είτε για τον Δήμαρχο είτε για αυτόν που διαχειρίζεται την αντιπολίτευση. Αυτονόητο είναι. Καλή επιτυχία και στους δύο. Και οι πολίτες της Χερσονήσου ας επιλέξουν αυτό που θεωρούν καλύτερο. Καλό σας ξημέρωμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.